ITV Domestic και απόψε μαζί σας. Σωτήρης Σοφιανόπουλος, ο τακτικός καλεσμένος μας της Πέμπτης. Μια μικρή, πολύ μικρή εισαγωγή για όλα όσα είπαμε χθες προχθές. Έγιναν δύο πολύ σημαντικές, θα λέγαμε, εκπομπές. Η μία με τον κύριο Πανάρετο, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Και βεβαίως είχαμε και μία άλλη εκπομπή, η οποία είχε σχέση με τα τρέχοντα ζητήματα. Από ό,τι μου λένε, έχω ξεχάσει το μικρόφωνο μου. Πάντοτε ξεχνάω το μικρόφωνο μου, να με συγχωρέσετε, και η τεχνική με μαλώνουν για την αφηρημάδα μου. Λοιπόν, συμβαίνουν υπόψη αυτά. Συμβαίνουν και αυτά, ναι. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, η συζήτηση με τον κύριο Πανάρετο, Γενικό Γραμματέα, όπως είπαμε, του Υπουργείου Παιδείας, ήταν πάρα πολύ σημαντική, γιατί άρχισε να διαφαίνεται μια προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να δώσει στους Δήμους και στις κοινότητες τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πανεπιστημιακά ιδρύματα στις περιοχές τους και με τη συμβολή βεβαίως των κατοίκων, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα ρωτηθεί, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Πανάρετο, αν ρωτηθούν, δεν θα έχει κανείς αντίρρηση να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Και βεβαίως με μια σημαντική θέση ότι οι καθηγητές που έχουμε να γεμίσουμε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, όσα και αν είναι αυτά, πάρα πολύ προσωπικό, πρέπει μόνιμα να είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή όπου το πανεπιστήμιο. Όπως δηλαδή έκανε ο Δημήτρης Φατούρος, πρώην Υπουργός Παιδείας και καθηγητής και πριν ήταν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο οποίος, αν και Αθηναίος, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εγκατεστάθη και δεν ξανάφυγε και έμεινε πλέον μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης. Σήμερα, όπως ξέρετε, είναι πρόεδρος της Ανωνύμη Εταιρείας Εγνατία και φροντίζει για την γρήγορη κατασκευή της Εγνατίας Οδού. Άλλο ένα ζήτημα που συζητήσαμε και πάρα πολύ σημαντικό, μάλιστα, ήταν τα σκουπίδια, και το λέω αυτό διότι πάλι και για αυτή την περίπτωση ο εκπρόσωπος του Υπουργού Πεχοδέου, ο κ. Ζοντάς, μίλησε για το ρόλο, το σημαντικό ρόλο που παίζουν σε αυτή την υπόθεση και θα παίξουν οι Δήμοι και οι κοινότητες. Είναι ένα ζήτημα που τους αφορά και μάλιστα, χωρίς εμείς να έχουμε πλήρη γνώση του τι γίνεται ακριβώς, θα έπρεπε να έχουμε ή να είχαμε, η Ζάκυνθος είναι ένα από τα παραδείγματα, μας είπε, που έχει λύσει το ζήτημα αυτό με τη μέθοδο που μας ανέφερε, και σε άλλες περιοχές επίσης έχουν προχωρήσει σε καλύτερες και γρηγορότερες λύσεις. Κάνει να ρωτήσω, κύριε Φούντα, με συγχωρείτε, άκουσα ότι είπατε Ζάκυνθο. Για το θέμα των σκουπιδιών. Για το θέμα των σκουπιδιών. Τι επέλυσε η Ζάκυνθος με το θέμα των σκουπιδιών? Ακολουθούν ένα σύστημα σε μια περιοχή, δεν θυμάμαι, μου είπε, κοντά στο Λαγανά, κάποια χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Ζάκυνθου, όπου γίνεται κάποια διαλογή των σκουπιδιών. Έχουν ακολουθήσει μία οδό προς την ανακύκλωση και εκεί που γίνεται η ταφή των σκουπιδιών σήμερα στη Ζάκυνθο γίνεται κατά έναν τρόπο απόλυτα σωστό. Δηλαδή η Ζάκυνθος προηγείται στην τακτοποίηση του θέματος της διαχείρισης των απορριμμάτων. Επειδή συμπτωματικώς το γνωρίζω το θέμα, γιατί έχω μεγάλες επαφές με τη Ζάκυνθο, η Ζάκυνθος είχε κάνει μία από τις λίγες εγκαταστάσεις της χώρας καύσεως των σκουπιδιών. Με τη μόνη διαφορά, όπως πάντοτε, μας κατατρέχει, θα έλεγε κανένας, αυτή η βιασύνη και η επιπολαιότης, όπου το όλον σύστημα λειτουργούσε κατά 50% ορθά. Παραδείγματος χάρη, δεν υπήρχε ένα μεγάλο υπόστογο που έπρεπε να υπάρχει, ώστε τα σκουπίδια να αποτίθενται εκεί και εν συνεχεία να καίγονται. Με αποτέλεσμα, τα σκουπίδια ευρεχόντουσαν όταν έβρεχε, και βεβαίως όταν βρέχεις το οποιοδήποτε υλικό και δει τα σκουπίδια, μιλάμε για πάνω από 60-70% και σε συνεχεία νερό. Και δεν μπορεί να κάψεις βέβαια κάτι εάν πρώτα δεν εξατμίσεις το νερό το οποίο εμπεριέχει. Με αποτέλεσμα η όλη αυτή η υπόθεση, μια πολύ δαπανηρή εγκατάσταση, εσκούριασε, εδιέλυσε, τη σταματήσανε. Τίποτα από όλα αυτά τα οποία είχαν προγραμματίσει δεν έγιναν. Και μου κάνει εντύπωση πως λένε τέτοια πράγματα, διότι υπάρχει το ίδιο χάος για το θέμα των σκουπιδιών της Ζάκυνθος όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν υπάρχει τίποτα. Πήγε κάτι να γίνει, το οποίο όμως δεν λειτουργεί, δεν σταμάτησαν όλα αυτά, δεν λειτουργεί τίποτα.
Το θέμα είναι τεράστιο και έχει πολλές. Να μην ασχοληθούμε με αυτό τώρα, γιατί εμείς έχουμε διεξοδικά ασχοληθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι το κάψιμο των σκουπιδιών έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι η πυρόλυση, με την οποία εγώ δεν είμαι ειδικός, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Φέρνει ένα αποτέλεσμα να εξαφανίσει το 85% των ουσιών και να κρατήσει το 15% με τη μορφή στάχτης ή υπολείμματος, όπως θέλετε πέστε το, για την πυρόλυση μιλάμε. Mm-hmm. Για την καύση είχαν πολλά συστήματα ανακύψει και έχουν και πολλές εκθέσεις γίνει από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή είχε προχωρήσει προς τη λύση αυτή η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, και βεβαίως είναι προηγμένες τεχνολογικά οι χώρες αυτές και η Γερμανία είναι προηγμένη τεχνολογικά, αλλά η Γερμανία έχει εγκαταστήσει στη χώρα της 37 πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει δει το λάθος που έχει γίνει σε αυτή την εξέλιξη. Έγινε δημοψήφισμα, να απειγορεύεται πλέον, δεν παραγίνει άλλο. Άλλο λέω. Και προχωρεί τώρα στο ξύλωμα αυτών των εγκαταστάσεων σταδιακά, δηλαδή των πυρηνικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της Γερμανίας, που είναι μια χώρα προηγμένη τεχνολογικά, δεν ήταν σωστή. Περιβαλλοντικά και εν πάση περιπτώσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω το πνεύμα σας, αλλά το θέμα της ατομικής ενέργειας είναι γνωστό. Θα σας πω. Είναι γνωστό. Το ίδιο όμως. Θέλω να πω ότι έκανε το λάθος η Γερμανία και έκανε αυτή την εγκατάσταση. Ήταν λάθος. Αποδείχθηκε και τώρα το διορθώνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε και τη Γερμανία στην καύση των σκουπιδιών, διότι και αυτή έχει δώσει τέτοιες λύσεις, και αυτή. Και τέτοιες λύσεις στη χώρα της. Γιατί έχει και από τις άλλες. Με το θάψιμο σε άλλες περιοχές, καύση, πυρόλυση. Το καύσιμο τι πρόβλημα έχει? Έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Το θέμα της ατομικής ενεργείας έχει ότι δεν ξέρεις τι να κάνεις τα πυρηνικά απόβλητα. Ναι, ναι. Αλλά στο καύσιμο των σκουπιδιών και μάλιστα προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή οτιδήποτε άλλο. Έχει μία παραγωγή διοξίνης, της οποίας από ό,τι είπαν οι ειδικοί σε παγκόσμια κλίμακα που έχουν ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό, δεν ξέρω από το γραμμάριο ένα εκατομμυριωστό του γραμμαρίου, αν το λέω καλά, κάπως έτσι, ένα εκατομμυριωστό του γραμμαρίου διοξίνης είναι φοβερά επικίνδυνη υπόθεση. Αν εσείς ως χημικός γνωρίζετε κάτι παραπάνω. Και ότι αυτά τα γραμμάρια τα οποία παράγεται από την καύση ετησίως είναι γύρω στα 104 γραμμάρια. Έπρεπε αυτή τη στιγμή αύριο το πρωί να σταματήσει η μολυβδούχος βενζίνη στην Ελλάδα. Έπρεπε να σταματήσουν όλοι οι ξηροί καρποί. Έπρεπε να σταματήσει το καλαμπόκι παγκοσμίως. Και ό,τι ξέρετε ότι εκεί μέρα υπάρχουν οι αφλατοξίνες όπου μετριώνται πλέον στα μέρη ανά δισεκατομμύριο. Συνήθως είναι PPM, parts per million, μέρη ανά εκατομμύριο, στο εκατομμύριο, και στις αφλατοξίνες, πρωτίστως στην B1, έχουμε parts per million, βήματα στο δισεκατομμύριο. Και ένας κόκκος με αφλατοξίνη αράπικο φιστίκι μπορεί να βγάλει σκάρτο ένα ολόκληρο καράβι, πάνω 10.000 τόνων. Με αυτό το δικαιολογητικό, διότι συνήθως τι γίνεται, κύριε Κουντά, όλοι αυτοί απ' έξω της χώρας και γενικώς όσοι κρατούν την βιομηχανική παραγωγή στα χέρια τους εφευρίσκουν πάντοτε ωραίας, αληθοφανής μεθόδους για να σταματούν τον οποιονδήποτε άλλο θα πάρει τους ανταγωνιστή. Με διάφορα τέτοια. Η μόλις του περιβάλλοντος είναι το κατεξοχήν σύστημα με το οποίο οι βιομηχανικές χώρες και οι έχοντες την παραγωγή στα χέρια τους εμποδίζουν τους άλλους στο να κάνουν το οτιδήποτε. Ένα συνδός μάλιστα πριν χρόνια στο παγκόσμιο συνέδριο που έγινε στη Σουηδία, το είπε ξεκάθαρα. Λέει, εσείς κύριε, αφού φτιάξατε την παραγωγή και την έχετε, τώρα βρήκατε το θέμα της μολύνσης του περιβάλλοντος και σταματάτε τον οποιονδήποτε άλλο θέλει κάτι να κάνει. Με αυτό δεν λέω ότι πράγματι πρέπει από πάσης πλευράς να προσπαθούμε να προφυλάξουμε το περιβάλλον, τον άνθρωπο, την υγεία, όπως πρέπει, είναι αυτό το τεράστιο θόρυβος ο οποίος έγινε με την παρκεταμόλη. Έτσι, είδατε σήμερα. Βουίζουν τηλεοράσεις. Αυτό το θέμα της παρακεταμόλης σαν αντεδείξεις, αν θέλετε, παρενέργειες, φαρμακολογικός για τον άνθρωπο, είναι γνωστό δεκαετίες. Τι άλλαξε δηλαδή? Κάτι οικονομικό κρύβεται από πίσω, κάποιος ανταγωνισμός, θέλουν να πασάρουν, να πλασάρουν πιθανώς κάποιο καινούριο φάρμακο. Ο κύριος Χ
ο οποίος εφεύρε την ωραία μέθοδο να κατηγορήσει το προϊόν τον ψι για να πασάρει το δικό του προϊόν, όπως γίνει παλιά με τη χορπή. Τη βάλανε έναν καθηγητή, αν θυμάμαι καλά ήταν ο κύριος Ματσανιώτης τότε, ότι η ωρή της χορπή είναι μολυσμένη. Και τελικώς είπαν ότι ήταν μολυσμένη, λέει εξωτερικά. Μα εξωτερικά σαφώς ήταν μολυσμένη. Αλλά όταν έγινε ο θόρυβος, γράφανε οι εφημερίδες και τηλεοράσεις, αλλά όταν ο υπουργός είπε ότι ναι, είχε γίνει λάθος, ήταν εξωτερικά, αλλά εσωτερικά ήταν εντάξει, πέρασε κάτι ψηλά τόσα. Η ζημιά όμως είχε γίνει. Η χορπή τότε ζημίωσε για να πλασάρουν ένα γερμανικό προϊόν στην αγορά. Όλα αυτά τα λέω για ποιο λόγο, κύριε Ποντά, ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει ο αντίλογος ξεκάθαρα εις το συναισθηματικό κόσμο της κοινής γνώμης, η οποία τα ακούει αυτά, πετάμε τη ρουκέτα να πούμε, και ο καθένας ό,τι νομίζει καταλαβαίνει, με αποτέλεσμα να ανακόπτεται η οποιαδήποτε διαδικασία για το γενικό και καλό συμφέρον. Βεβαίως, τίποτα δεν είναι απόλυτο, πρωτίστως στο θέμα της επιστήμης, έτσι δεν είναι, διότι κάθε μέρα ανακαλύπτουν και καινούργια πράγματα. Αλλά εν διάφτη περιπτώσει, αφού οι κύριοι αυτοί ή εκ του εξωτερικού διαπίστωσαν ότι η καύση των σκουπιδιών είναι τόσο ζημιογόνος για το περιβάλλον, γιατί δεν τη σταματάνε ή γιατί δεν παίρνουν μια απόφαση? Τι γίνεται λοιπόν? Μην το κάνετε εσείς που δεν το κάνετε ήδη, αλλά ούτε και καμιά άλλη συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει περί το θέμα. Διότι μια λύση είναι καλύτερα από καμία. Όταν σήμερα στη χώρα μας πελαγοδρομούμε προς πάσαν κατεύθυνση, χωρίς τίποτε όμως να γίνεται, χωρίς καμία απόφαση να παίρνετε, αυτό είναι καταστροφικό για τον τόπο. Και πρωτίστως ο τηλεθεατής, ο οποίος γενικά ο κάτοικος της χώρας, ο οποίος ακούει, και πρωτίστως δεν είναι και ειδικός, δεν μπορεί να βγάλει άκρη και φορτίζεται συναισθηματικός ότι κάψαμε τα σκουπίδια, θα γεμίσουμε καρκίνους. Δεν κάψαμε τα σκουπίδια και τα θάψαμε, θα μολύνουμε το περιβάλλον από κάτω το νερό. Η ατομική ενέργεια θα μας στείλει στο φεγγάρι. Το έτσι. Και όλο αυτό δημιουργεί μια σύγχυση, όπως το νέφος των Αθηνών, το οποίο είναι κατά 90% παραμύθι και κατά 10% ουσία ως προς τον άνθρωπο και τις επιπτώσεις. Και υπάρχει και επίλυση εύκολα του νέφους, είναι απλό θέμα το νέφος. Εν ολίγης, είμαι τελείως αντίθετος να βγαίνει έξω στην κοινή γνώμη ένα θέμα το οποίο φορτίζει τον πολίτη, τον άμυρο πολίτη, αυτό που μοχθεί κάθε μέρα συναισθηματικά προς κάποια οποιαδήποτε κατεύθυνση, χωρίς προηγουμένως να έχει εξεταστεί από τους ειδικούς το θέμα, να έχει εξαντληθεί και να πούνε: άκουσε κύριε πολίτη, αυτό είναι το θέμα. Και τελειώσαμε. Όσον αφορά ξεκάθαρα την επιστημονική αντιμετώπιση, οι επιπολαιότητες και οι γενικότητες αυτές οδηγούν σε λάθος μονοπάτια. Και στη χώρα μας, επειδή ακριβώς τώρα το χειφυλί μας είναι τόσο μεγάλη οργανωμένη αντίδραση, θυμάσαστε εκείνη την υπόθεση ότι δεν πληρούν τα σφαγεία της Ελλάδος τα σκηνοτικά σφαγεία, θα τα κλείσουμε. Άμα κλείσει τα σφαγεία της Ελλάδας, πάει η Ελλάδα. Χρεοκόπησε όλη η Ήπεθρος, πρέπει να φύγει, να πάει στην Αυστραλία, να μετανάστε όλοι. Ό,τι σας λέω μπορώ να το αποδείξω. Και πλήστε τα όσα άλλα τα οποία συμβαίνουν. Και τι, μάλιστα ευρωβουλευτής αυτός ο οποίος τα πρότεινε αυτά. Δεν ξέρω λοιπόν, δεν παρακολούθησα την συζήτηση που κάνατε με το γραμματέα του Υπουργείου. Κοιτάξτε, το μεν ένα για την αλλαγή που είπαμε, ναι, ότι κάτι πρέπει να γίνεται, να μην γίνεται τίποτα. Με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας είπαμε ότι η οποιαδήποτε αλλαγή στην παιδεία, που είναι σημαντικό αυτό, σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα, όσο μπορούσαμε να ελέγξουμε, π.χ. στη Βρετανία ας πούμε, για να γίνει μία αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα, μικρή αλλαγή, τη μελετούν, είναι λίγο υπερβολή αυτό, 50 χρόνια. Τη μελετούν. 50 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ, είπα. Και μετά από 50 χρόνια αποφασίζουν σιγά σιγά, αν δουν και διαπιστώσουν ότι πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή, να γίνει. Συμφωνήσαμε λοιπόν ότι αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Εμείς αλλάζουμε ένα εξάμηνο. Ότι είναι όλο λάθος αυτό. Αλλά είναι λάθος καθαρά ή είναι λάθος επίτηδες? Δέχτηκε, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Δέχτηκε ότι στα θέματα της ιστορίας, ας πούμε, ότι πρέπει οι μαθητές του σχολείου να μαθαίνουν ιστορία του τόπου αυτού πολύ περισσότερο. Ότι η ιστορία, αυτά τα βιβλία που χρησιμοποιούν σήμερα,
δεν γράφουν σχεδόν τίποτα. Μα η παγκόσμια πρακτική υπαγορεύει ότι ένας λαός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του. Ο μεγαλύτερος ιστορικός μας, ο Παρηγόπουλος. Ένας λαός πρέπει να γνωρίζει την ιστορία του για να μην πράττει σφάλματα στο παρόν, τα οποία έπραξε στο παρελθόν για το μέλλον. Όταν λοιπόν ο μεγαλύτερος ιστορικός της Ελλάδας λέει ότι πρέπει οι Έλληνες πρωτίστως να ξέρουμε την ιστορία μας, και έρχεται το Υπουργείο Παιδείας και τη διαγράφει την ιστορία από τα σχολεία επί δεκαετίες, αυτό τι σημαίνει? Τίποτα. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν καλές προθέσεις, τα βλέπουν αυτά και νομίζω ότι ήταν σημαντικό. Στο τελευταίο διαφωνώ ριζικά. Καμία καλή πρόθεση. Ας πάμε στο θέμα το άλλο που είπατε. Το σύνταγμα θα το αλλάξουνε? Πώς θα αλλάξουν την παιδεία, κύριε Χούντα, την ΟΝΤΑΤΙ, αν αλλάξει το Σύνταγμα? Δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα αυτό. Μα ποιος το υπολογίζει το Σύνταγμα? Δεν μπορεί να τα αλλάξουν αν θέλουν στη Βουλή όλα ή σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί να γίνει. Μα αλλάζει το Σύνταγμα. Μπορεί να τα αλλάξουν. Το πρότειναν. Μπορεί να τα αλλάξουν τι ώρα θέλουν. Μπα. Τι μπα. Πρέπει να είναι ένα κόμμα. Τώρα στην επόμενη Βουλή μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα. Εάν τα κόμματα συμφωνήσουν ως προς την αλλαγή του Συντάγματος από κοινού σε ορισμένα θέματα. Αλλιώς πρέπει, αν ένα κόμμα θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα, θα πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Να προτείνουν 52 βουλευτές η Βουλή που θα προκύψει να είναι. Μπορούν η επόμενη κυβέρνηση. Θεωρητικά. Μπράβο, μπορεί να αλλάξει όποιο άρθρο. Σαφώς. Και ρωτώ εγώ, γιατί λοιπόν σε ένα τόσο σημαντικό πράγμα όπως είναι η παιδεία δεν κάθεται κάτω η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να πούνε πρωτίστως το θέμα της ιδιωτικής ανωτάτης παιδείας πλέον έχει γίνει βούκινο. Συμφωνείς ΠΑΣΟΚ, συμφωνώ. Συμφωνείς Νέα Δημοκρατία, συμφωνώ. Αν συμφωνεί ο ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να αλλάξει το Σύνταγμα ως προς το άρθρο 16, παράγραφος 5 και 8, το θέμα τελείωσε. Αλλά εγώ δεν είδα καμία τέτοια συγκεκριμένη πρόταση από κανέναν. Και αυτό είναι που με βάζει να σκέπτομαι. Έχετε πράγματι πρόθεση εσείς για το καλό του τόπου ή απλώς πετάτε ρουκέτες για μια ωραία ακουωμένη πολιτική σκοπιμότητα ψηφοθυρίας χωρίς καμιά ουσία από πίσω? Αυτό είναι το ερώτημά μου. Η Νέα Δημοκρατία έχει προτείνει μόνιμο υφυπουργό παιδείας, από ό,τι έχω δει κι εγώ. Έχει προτείνει μόνιμο υφυπουργό παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί σε αυτό, από όσο πάλι γνωρίζω. Δηλαδή δεν έχουν συμφωνήσει για την ακολουθητέα πολιτική στο θέμα της εκπαίδευσης. Κύριε Χούντα, ο μόνιμος υφυπουργός παιδείας, εντάξει, δηλαδή τι θα πει μόνιμος? Μόνιμος, εντάξει, μα αντικειμενικό σκοπό ποιον? Όταν έχεις ένα μόνιμο υφυπουργό παιδείας όπως έχουν οι Αγγλέζοι μόνιμους υφυπουργούς και το πολιτικό πρόσωπο κάνει την πολιτική και ο μόνιμος υφυπουργός κάνει τη δουλειά που ξέρει, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάποιο στόχο. Ναι, θα βάλω ένα μόνιμο υφυπουργό παιδείας. Δια α, β, γ, δ, ε, ζ, ή τα θ, να ξέρει το θέμα. Εδώ δεν προτείνει, πετάει την αοριστία του μονίμου υφυπουργού παιδείας, το οποίο όμως για μένα δεν λέει τίποτα, είναι σαν το εδώ και τώρα, η Νέα Δημοκρατία ή τα συνθήματα αυτά. Εγώ θέλω συγκεκριμένα πράγματα. Κύριε, θα φτιάξουμε ενωτάτη ιδιωτική παιδεία, ναι ή όχι? Υπό όρους. Προτείνετε το. Ακούσετε κανένα το προτείνει? Όχι. Αν θέλετε εμείς, δεν το λέω πάλι, λέμε ξεκάθαρα ότι επιβάλλεται η ανωτάτη ιδιωτική παιδεία δια τους εξής λόγους, έναν, δύο, τρεις τους αναλύουμε. Λέμε δε επίσης και τα πολύ περισσότερα υπέρ τα οποία προκύπτουν όταν γίνει αυτό, λέμε πώς να γίνει και ποια είναι τα μειονεκτήματα σήμερα που δεν υπάρχει. Τέτοια πρόταση εγώ από κανένα δεν βλέπω. Συγκεκριμένη όμως. Διότι αν τα θέματα παραμένουν, κύριε Χούντα, όριστα, δεν περπατάμε. Οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να επισέλθουν ο καθένας κατά το δοκούν και να ονειρεύεται πράγματα. Ο απλός άνθρωπος, όπως πάντως σας σας έδωσα τώρα κάτι εδώ πέρα και είναι πολύ σχετικό, αν μου φέρετε σαν παράδειγμα. Οι υπουργοί εγκατέλειψαν τους αγρότες στην τύχη τους. Λέει διάφορα εδώ και λέει, προσέξτε, Εσπεριδοειδή. Σχετικά με την προσφυγή στην παρέμβαση για τα Εσπεριδοειδή, οι ποσότητες που θα μπορούν να αποσυρθούν δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 35% την πρώτη περίοδο εμπορίας. Στη συνέχεια, καταρχήν, τι πάνε να πει αυτό? Εγώ δεν καταλαβαίνω και ασχολούμαι με τα θέματα. Στη συνέχεια, το ποσοστό θα μειώνεται κατά 50% ετησίως για να φτάσει στο 10% την έκτη περίοδο εμπορίας. Ποιος αγρότης, κύριε Χούντα, θα καταλάβει τι λέει αυτός ο άνθρωπος εδώ? Θα διαβάσει ελληνικά, αλλά ελληνικά δεν θα καταλάβει. Και εγώ που
ας πούμε ότι έχω ασχοληθεί, γιατί μου αρέσουν πολύ αυτά τα γεωργικά, είναι η ουσία της οικονομίας της χώρας, 10 φορές το διάβασα και 10 φορές δεν κατάλαβα. Αυτό είναι μια πιστή μετάφραση κάποιου κοινοτικού θέματος, όπου και αυτός που το μετέφρασε δεν κατάλαβε τι έγραφε. Αν θέλετε λοιπόν τώρα ένα απλό αγρότη της Δευτέρας Δημοτικούς, τι θα καταλάβει από αυτό το πράγμα για να κάνει την πορεία του, το κουμάντο του, όπως λένε οι απλοί άνθρωποι επάνω? Θα τις κόψει τις πορτοκαλιές, δεν θα τις κόψει, θα παράγει, δεν θα παράγει, α, όριστα, όλα. Έτσι λοιπόν, παρατήρησα, διότι μου έρχεται πολλοί κόσμος και με ρωτάνε, δηλαδή μου λένε, και βλέπετε ο κόσμος ρωτάει ευτυχώς πάρα πολύ απλά, ρε παιδιά, λέει, πέστε μας να καταλάβουμε. Κανένας δεν καταλαβαίνει από αυτά τα οποία λέει είτε ο κύριος Έβερτ, είτε ο κύριος Παπανδρέου ο Μακαρίτης, είτε ο κύριος Σιμίτης, είτε όλοι αυτοί οι οποίοι λένε κάτι γενικότερο και οριστής, από τους οποίους δεν είναι άκρη καμία. Και ρωτώ, τόσο δύσκολο είναι να πούνε στον κοσμάκι κάτι το συγκεκριμένο? Λέτε, η πρόταση είναι οι κοινότητες και οι δήμοι να κάνουν πανεπιστήμια. Μα κύριε Χούντα, ποιον κοροϊδεύουν τώρα? Οι κοινότητες και οι δήμοι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν στη τσέπη τους φράγκο. Σωστά. Όλοι οι δήμοι είναι χρεοκοπημένοι και όλες οι κοινότητες. Εγώ δεν έχω πάει σε κοινότητα, χωριά δηλαδή μιλάμε, και σε δήμους που να μην είναι ελληματικοί σε δεκάδες ή εκατοντάδες ή σε δισεκατομμύρια. Και αυτά τα χρεοκοπημένα, τυχάρπαστα κατασκευάσματα της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας, κάτι τυχάρπαστοι άνθρωποι γενικά, θα φτιάξουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μα ποιον κοροϊδεύει το Υπουργείο Κυπέλη? Εξοργίζομαι, κύριε Χούντα, τώρα. Μα οι αληθείς μας περνάνε. Οι κοινότητες και οι δήμοι θα κάνουν πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια σε οποίο ο Χούντα τα κονόμησε στο εξωτερικό, έχει 5 δισεκατομμύρια δραχμές περιουσία ή δολάρια και λέει: εγώ κάνω ένα πανεπιστήμιο. Και φωνάζει και 40 καθηγητάδες με κάτι κεφάλια τόσα και φτιάχνουν πανεπιστήμιο. Όπως κάνουν σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ολούθε στην ανθρωπότητα. Οι δήμοι και οι κοινότητες, δηλαδή, προσέξτε, εάν εγώ ήμουν σατανάς, που δεν ξέρω γιατί στην Ελλάδα πρέπει σατανάς να είσαι, όχι να είσαι σωστός άνθρωπος, και μηχανορευόμουν και έλεγα πότε η Ελλάδα δεν μπορεί ποτέ να κάνει ανώτατη ιδιωτική παιδεία, θα το ανέθετα στους δήμους και στις κοινότητες. Διότι οι δήμοι και οι κοινότητες ποτέ δεν μπορούν να κάνουν ανώτατο εκπαιδευτικό ιδρύμα. Ποτέ. Διότι πρωτίστως ούτε τις γνώσεις τις ειδικές έχουν, αλλά δεν έχουν τα λεφτά. Άρα αναθέτεις γενικά ωραία δημοκρατικά για να γινόμαστε αρεστοί στον κόσμο, σε άσχετους ανθρώπους, χρεοκοπημένους εκ της ουσίας, να φτιάξουν κάτι που ελάχιστοι άλλοι σε οποιαδήποτε χώρα και με πάρα πολλά λεφτά μπορούν να φτιάξουν. Εγώ τους, θα με συγχωρήσετε κύριε Κοντέ, είμαι πολύ εξοργισμένος με τα συμβαίνοντα τελευταίως και με αυτά που είδα και αυτές τις τελευταίες μέρες χώρα. Αυτοί είναι παλιά άνθρωποι που τα προτείνουν αυτά, κύριε Χούντα. Είναι απαράδεκτο, μα τελείως απαράδεκτο, σε μια οποιαδήποτε χώρα η οποία υποτίθεται ότι θέλει να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο, σαν κρατική μηχανή, να προτείνει ότι τα χωριά της Ελλάδος, αυτό θα πει κοινότητες, και ο οποιοσδήποτε δήμος θα κάνει πανεπιστήμια. Αυτά είναι αστεία πράγματα και δεν μπορώ να καταλάβω, βεβαίως, το Υπουργείο Παιδείας της χώρας έχει καταντήσει ένα αστείο μαγαζί ψηφοθυρίας και μόνον. Διότι όταν αναλύσουμε τα βιβλία τα οποία προτείνει το Υπουργείο Παιδείας να διδάσκουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, τώρα εδώ υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, καθηγητάς του γυμνασίου, καθηγητάς και του πανεπιστημίου, εκεί είναι μπέρδεμα μεγάλο, έξω δεν υπάρχει αυτό, καθηγητής είναι μόνο το ανωτάτο εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εν πάση περιπτώσει, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές στα παιδιά μας, αυτά που προτείνει σήμερα το Υπουργείο, όχι σήμερα, και το προηγούμενο, δηλαδή δεν απαλλάσσεται η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο κύριος Σουφλιάς απαλλάσσεται, με αυτά τα παραμύθια που έλεγε ότι εμείς όταν γίνουμε κυβέρνηση θα νομιμοποιήσουμε την ανωτάτη ιδιωτική παιδεία σε προεκλογική περίοδο, όταν αυτό απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Εγώ δεν θέλω να επεκταθώ, ξέρω ότι σας μπορεί και να σας στεναχωρώ, αλλά εγώ προσωπικώς δεν το ανέχομαι, κύριε Χούντα. Και το λέω μεγαλοφόνος και εξοργισμένα, διότι δεν, δηλαδή θέλω να πω τώρα στους τηλεθεατές ότι εμένα δεν μπορεί, δεν ανέχομαι να με κοροϊδεύει το Υπουργείο Παιδείας πλέον. Όταν ήμουν μαθητής,
βλέπαμε ορισμένα πράγματα, ότι αντί να διαβάσουμε τι έλεγε ο Όμηρος, να καταλάβουμε το νόημα της Ιλιάδας και της Οδυσσίας, είχαμε φάει 3 χρόνια και είχαμε κάνει 2,5 σελίδες συντακτικό. Μα αυτό είναι ο Όμηρος, το συντακτικό γιατί το γράφει, το τι εννοεί με αυτά που γράφει ο Όμηρος. Τότε ήμουν φοιτητής στη Γερμανία, διάβασα την Ιλιάδα και την Οδύσσια σε μετάφραση. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται εκπαιδευτικό σύστημα. Και όταν μπήκα στο πρώτο διαγώνισμα στο Πολυτεχνείο στη Γερμανία, λέει, αύριο θα έχουμε πρόχειρο διαγώνισμα. Και είδε τους Γερμανούς και μπαίνανε όλοι οι συμφοιτητές μου μέσα στην αίθουσα, μέσα στα βιβλία. Λέω, λάθος, κατάλαβα, έθιξα και καλά τα γερμανικά. Πήγα λοιπόν στο βοηθό, στον assistant, και του λέω, δεν μου λες, παρακαλώ, δεν είπαμε σήμερα διαγώνισμα. Λέει, ναι. Μα λέει, όλοι κουβαλάνε τα βιβλία. Με κοίταγε λοιπόν. Μου λέει, Herr Sophianopoulos, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Εγώ, εμείς διαγώνισμα, κύριε Χούντα, κάναμε με ένα μολύβι. Θυμόσαστε, μπαίναμε στην αίθουσα με ένα μολύβι. Όλα αυτά τα ξέρουμε απ' έξω. Αυτό που εγώ ήξερα και είχα διδαχθεί στην Ελλάδα, στη Γερμανία δεν το, ή το αδιανόητο να το καταλάβει ο πανεπιστημιακός βοηθός. Και μου λέει, τι εννοείς, μου λέει. Μα λέω, διαγώνισμα με βιβλία, τι σοϊ διαγώνισμα είναι αυτό. Μα πώς θα γίνει, μου λέει, το διαγώνισμα χωρίς βιβλία. Μου λέει, κάτι φαίνεται, δεν τα μιλάς καλά τα γερμανικά και δεν παρασυνοηθούμε. Μα του λέω, εγώ ξέρω διαγώνισμα, λέω, χωρίς βιβλία. Μα δεν γίνεται διαγώνισμα χωρίς βιβλία. Δεν θα ανοίξει, μου λέει, ο φοιτητής το βιβλίο να ψάξει να βρει το ερώτημα που του θέτουμε για να το απαντήσουμε. Καταλαβαίνετε τη διαφορά της νοοτροπίας. Οι Γερμανοί εδίδασκαν στα παιδιά πώς να χρησιμοποιούν τα βιβλία για να λύνουν τα ερωτήματα και εμείς μαθαίναμε στην Άντα παπαγαλία. Και ρωτώ, ποιος είναι ο βλάκας τώρα εδώ και ποιος είναι έξυπνος. Και είναι τόσο δύσκολο. Και εγώ έκανα τον πολλαπλασιασμό 457 επί 654 με το χέρι και με έπαιρνε ένα τέταρτο και οι Γερμανοί είχαν το λογαριασμικό κανόνα. Τάκ, τοκ, τάκ και τελειώνανε. Εγώ είχα ξεκινήσει και εκείνοι είχαν τελειώσει. Συμπέρασμα. Αυτό γινόταν στη Γερμανία το 1957, δεκαετία του 50. Γίνεται σήμερα στη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα. Ξέρετε κανένα δίνει εξετάσεις με βιβλία στην Ελλάδα. Και μετά, επειδή πάλι δεν καταλάβαινα, πήγα στον ένα μεγάλο καθηγητή, τον Goldschmidt, και του λέω, μα κύριε καθηγητά, του λέω, μου λέει, κοίταξε να δεις, μου λέει, εδώ όταν θα πάρεις δίπλωμα, δεν ξέρεις τίποτα. Αλλά ένα πράγμα ξέρεις, πώς να χρησιμοποιείς τα βιβλία. Και το φιλοσόφισα πολύ και το ξαναφιλοσόφισα και το ξαναφιλοσόφισα. Δηλαδή οι διαγωνισμοί, επειδή τώρα μια και το βάλατε το ζήτημα, είναι οι διαγωνισμοί στη Γερμανία... Είναι όταν... να δουλεύει το μυαλό σου. Και όχι να γίνει σε παπαγάλος. Σου δίνουν όλα τα βιβλία που διαβάσει, όσο είναι βάλει τα κάτω και γράψε. Αλλά... Αντέγραψε δηλαδή. Όχι, αντέγραψε. Χρησιμοποιεί τα βιβλία, λύσει το πρόβλημα. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, θα πούμε απλά και εγώ. Λέτε, εσείς φωνάζετε ένα εργολάβο, το ξέρει κάτι, 47 όροφου για πολυκατοικία. 47 όροφου. Ο εργολάβος θα πάει στο πολιτικό μείγμα, στο στατικό. Και ο στατικός μείγμα θα ρίξει ένα βιβλίο. Στατική μελέτη. Του πίνακε, κάτσε να τα κάνει με τα χέρια, τα αυτά όλα παίρνει 17.000 χρόνια. Ούτε τον πρώτο όροφο δεν πρόκειται να είναι. Είναι όλα γραμμένα στα βιβλία μέσα. Η ουσία είναι μία τώρα, ότι εσείς έχετε ορισμένες διαφωνίες. Όχι εγώ. Το ζήτημά μας... Εγώ κάνω το μαγνητόφωνο. Θα σας πω. Εγώ εξοργίζομαι. Να κλείσουμε... Δεν μπορούμε να περνάνε για ηλίθιο σε αυτή τη χώρα. Ακούστε, να κλείσουμε το θέμα και να μπούμε στο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε σήμερα, όπως έχουμε προσχεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ήδη η ώρα πέρασε. Αλλά να, με δύο κουβέντες ακόμα, να το ολοκληρώσουμε και μία ώρα να την αφιερώσουμε στο κύριο θέμα που θα μας απασχολήσει και που είναι το κρασί. Το κρασί. Το έχουμε αφήσει, σήμερα όμως θα το τελειώσουμε. Πρέπει να σας πω κάτι. Υπάρχουν ορισμένες περίοδοι στην ιστορία μας και αυτή η πρόσφατη που έχουμε περάσει, είμαστε και δύο μιας κάποιες ηλικίες. Θα σας κάνω μόνο μία ερώτηση για όλα αυτά τα οποία είπατε. Πόσα χρόνια τώρα, από σήμερα που μιλάμε και πριν, μπορείτε να πείτε ότι οι πολιτικοί μας γενικώς ισχολούντο με τα ζητήματα τα τρέχοντα του τόπου? Δεν ισχολούντο. Ο κύριος Σιμίτης είπε στην ομιλία του προχθές ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνέρχεται, λέει, σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα όρισε. Που είχε, λέει, να συνέλθει δεν ξέρω πόσο καιρό. Το είπε αυτό στην ομιλία του. Δεν παίρνω το μέρος του κυρίου Σιμίτη. Έτσι. Γιατί τις προάλλες είχα πει ορισμένα πράγματα από τηλεόραση
Τα μαθαίνετε βέβαια, ποιος θα εκλεγεί κλπ. Και είχα πει και τους λόγους. Και είχα πει και ποιος το λέει αυτό. Δεν τα λέω εγώ, διαβάστε στις εφημερίδες. Και είπα και σε ποιες εφημερίδες. Τώρα λοιπόν, πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε στον Ιούλιο μήνα. Και δεν έπρεπε να πάει στην Αμερική τότε. Κυβέρνηση είχαμε, να σας πω. Κυβέρνηση είχαμε προηγουμένως τον Ανδρέα τον Παπανδρέου, τον αείμνηστο. Αλλά στην ουσία δεν είχαμε κυβέρνηση με την εξής έννοια. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να ασκήσει τα καυτά. Αυτό είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Πάμε τώρα ένα χρόνο πίσω. Πάλι το ίδιο συνέβαινε. Της πόλεως εξέλιπε και στα όρια το ξενοφών. 1,5 χρόνο. Δεν είχαμε στην ουσία ένα δραστήριο πρωθυπουργό, διότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κυβερνήσει. Από εκεί και πέρα, βλέπετε ότι πόσο καιρός έχει περάσει να τακτοποιηθεί το θέμα μέσω του συνεδρίου. Τώρα νομίζετε ότι έχει τελειώσει. Τώρα αρχίζουν. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα έχουμε άλλα ζητήματα, τα οποία θα προκύψουν από τη θέση του σημερινού πρωθυπουργού να κυβερνήσει, θα το λέγαμε, ανενόχλητος. Αυτή είναι η επικέστερη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Και αυτό, εάν δεν το καταφέρει μέχρι μες το καλοκαίρι και διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να κυβερνήσει ανενόχλητος, τον Οκτώβριο θα κάνει τις εκλογές, που είναι το πιθανότερο. Για να μπορέσει να αναβαπτιστεί στη λαϊκή εντολή και να πει: εγώ τώρα έχω πάρει την εντολή, εγώ έχω το μαχαίρι, εγώ έχω την πίτα, εγώ τα χόλα. Εγώ κόβω και εσείς ακούτε. Α, ή παραιτείται η κυβέρνηση. Όχι, θα έλεγα ότι θα ζητήσει εκλογές από τον Στεφανόπουλο οπωσδήποτε τον Οκτώβριο, κατά τη δική μου άποψη, διότι έτσι φαίνεται το πράγμα να πηγαίνει. Εκτός αν οι πάντες μέσα στο κόμμα του Πασόκ, το οποίο έχει την εξουσία, υπακούσουν απολύτως στις εντολές που θα δώσει, οπότε το πράγμα μπορεί να ρυθμιστεί. Αλλά εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε εκλογές. Και όχι μόνο κατά τη δική μας άποψη πάλι, υπάρχει ζήτημα σοβαρό και με την άλλη πλευρά, με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κούρτα, ακούγονται πράγματα φοβερά. Πριν ένα χρόνο, όταν ο κύριος Σημίτης παρουσίασε το βιβλίο του σε τηλεοπτική εκπομπή, την οποία έκανε, όπου η μαγνητοφωνημένη αυτή η συνέντευξη υπάρχει, την έχει κάποιος φίλος μου, είπε μια φράση όπου τη σκεφτόμουν καιρό, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη. Λέει: πρέπει να ψάξουμε να βρούμε νέους δρόμους. Πριν ένα χρόνο, ο σημερινός πρωθυπουργός έλεγε: πρέπει να ψάξουμε να βρούμε νέους δρόμους. Και ρωτώ εγώ, κύριε Χούντα, μια χώρα η οποία εισάγει πατάτες από την Αίγυπτο, κρεμμύδια από την Ολλανδία, γάλα από το Βέλγιο και την Ολλανδία, που είπαμε το ένα χωράει μέσα στη Θεσσαλία και το άλλο μέσα στη Μακεδονία, κρέας από τη Γερμανία, τη βιομηχανική χώρα και την Ολλανδία και το εξής, πορτοκάλια από τη Βραζιλία, πεπόνια σήμερα, λουλούδια κτλ. Και σκόρδα από την Αργεντινή. Και σκόρδα από την Αργεντινή κτλ. Κτλ. Αυτά δεν είναι δρόμοι προς επίλυση. Ο κύριος Σημίτης θέλει να βρει άλλους δρόμους. Ποιους άλλους δρόμους? Εδώ η χώρα διαλύσει σε όλους τους τομείς. Κάποτε κάτι είχαμε. Το έφερε επίτηδες αυτό. Μπορεί η μηχανή να το δείξει, παρακαλώ. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εκεί με βλέπετε μέσα σε μια βάρκα, αν κατέβει κάποιο το μεγαλώσει. Αυτό είναι μια λιμνίτσα την οποία εγώ έφτιαξα μόνος μου, στο χτήμα. 8.000 κυβικά. Και γέμισε ο τόπος νερό και γέμισε ο τόπος πουλιά και ούτω καθεξής. Και το έκανε επίτηδες αυτό. Και ήρθε ο νομάρχης και ήρθε και ο δήμαρχος. Λέει: τι είναι αυτό? Λέω: τι είναι, ρε παιδιά? Κόψαμε το λόφο από εδώ, τον βάλαμε από εκεί, φτιάξαμε μια λίμνη 70 μέτρα. Το βλέπετε, με βάρκα μέσα. Τη δεκαετία αυτό έχει φυτρώσει όλο, σαν φυσική λίμνη. Δεν χρειάζεται ο κύριος Σημίτης και ή οποιοδήποτε Σημίτηδες σήμερα ψάξουν για νέο δρόμο, κύριε Χούντα. Η Ελλάδα είχε δρόμους τους οποίους κατέστρεψε και πρέπει να τους ξαναφτιάξει. Είχε γεφύρια τα οποία τα εγκρέμισε και πρέπει να τα ξαναφτιάξει. Δεν χρειάζονται νέοι δρόμοι. Είναι όλα ξεκαθαρισμένα αυτό το οποίο κάνει. Δείξτε το, σε παρακαλώ. Πώς το, δεν το δείξες, δεν το μεγάλωσες. Να το μεγενθύνεις, να πάει κοντά. Τίποτα. Τίποτα. Σε λίγο. Λοιπόν, ως εκ τούτου θα μου επιτρέψετε, διότι ψιλογίζομαι κι εγώ, πού βαδίζει αυτός ο τόπος.
Όταν πριν ένα χρόνο αυτός ο άνθρωπος που σήμερα είναι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός έχει εκφράσει αυτά τα για μένα ακαταλαβίστικα και έκανε και εφόσον εσείς το ξέρατε ότι θα εκλεγεί από, το λέγατε, ήταν της πάση γνωστών. Λέει παροιμή ότι η γηνή του Κέσαρος δεν πρέπει να είναι, αλλά και να φαίνεται. Γιατί κύριε Σιμίτη τότε σαν πρωθυπουργός λίγο πρώτου συνεδρίου πριν αναλάβεις αυτά τα παραπάνω καθήκοντα και γίνεις ουσιαστικά ο δικτάτορ της χώρας επήγες στην Αμερική να κάνεις τι? Ο απλός Κοσμάκης ξέρετε τι λέει, πήγε να πάρει τις εντολές. Εγώ δεν λέω ότι πήρε εντολές, αλλά έτσι φαίνεται. Και τώρα ο Κλίντον λέει αυτά που λέει για το θέμα με τους Τούρκους και έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Όλο το σκηνικό το οποίο υπάρχει σήμερα στη χώρα είναι σκηνικό, λες και σε αυτή τη χώρα ζουν παρανοϊκοί και δεν υπάρχει ουδεμία συλλογιστική απλού ανθρώπου προς το οποιοδήποτε δηλαδή, αποτέλεσμα. Το θεωρείτε τυχαίο ότι εξελέγει και πρόεδρος του κινήματος και πρωθυπουργός? Καθόλου. Κατ' εντολή είναι εξελέγει. Δηλαδή αυτή η εντολή είναι γιατί όλοι συμφωνούν ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να κάνει αυτή τη δουλειά ή ότι δεν είναι? Για να καταλήξω. Γιατί αυτός θα εκτελέσει για να καταλήξω, εντολάς. Για να καταλήξω. Ναι. Κοιτάξτε. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Και δεν πρέπει να το πούμε. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι θα περιμένουμε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο είναι ένας συμπατριώτης μας. Mm-hmm. Όπως και εσείς, όπως και εγώ. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το έργο του, να το προχωρήσει έστω και μερικώς και να τον κρίνουμε. Και ο εφιάλτης συμπατριώτης μας ήταν και ο Ιούδος ο Ισκαριώτης. Κοιτάξτε, ήταν κοιτάξτε, μαθητής, κοιτάξτε, χρησιμοποιείτε τώρα, ακούστε κάτι, χρησιμοποιείτε μα τώρα, χρησιμοποιείτε τώρα παραδείγματα. Μα κρατάει τον νόμο 1083 ακόμα και είναι πρωθυπουργός και δει οικονομικών και ξέρει περί τίνος πρόκειται, για όνομα του Θεού. Ακούστε, δεν είναι έτσι που το λέτε. Ο υπουργός του λέει τους βιομηχάνους απατεώνες. Δεν είναι έτσι που το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν είναι έτσι που το λέτε. Να περιμένει κάποιος να δει σε αυτό το σημείο το τι έχει να γίνει ή το τι μπορεί να γίνει και από εκεί και πέρα μπορεί να κρίνει. Δεν μπορεί σήμερα να δούμε. Σας παρακαλώ κύριε και κύριοι, το βλέπετε αυτό. Είμαι μέσα σε μια βάρκα, σε μια μικρή τεχνητή λίμνη που μόνος μου έφτιαξα. Ευκολότατα, μέσα σε μερικές ημέρες. 8.000 κυβικά νερό, για όσους δεν μπορεί να εύκολα να καταλάβουν, επί 5, 8, 40, έτσι, 40.000 βαρέλια νερό. Ναι, αυτό γιατί το είπατε, τι θέλετε να... Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μιλάμε για νέους δρόμους. Ποιος νέος δρόμος κύριε? Φτιάχτε απλά πράγματα να γλιτώσει ο τόπος. Αυτό τι σχέση έχει με το θέμα μας, γιατί λίμνη λέω που λέτε τώρα? Έχει με το θέμα μας ότι όταν λέμε στην Ελλάδα ότι θα βάλουμε έναν υφυπουργό μόνιμο παιδείας. Όχι, η λίμνη τη σχέση έχει, να μόνο το προσδιορίστε. Ότι αυτό που κάνουν οι μέλισσες και τα μερμήγκια το καλοκαίρι μαζεύουν ιατρών το χειμώνα. Πρέπει εμείς να το κάνουμε το χειμώνα, να το έχουμε το καλοκαίρι. Θέλετε να πείτε να έχουμε, να έχουμε νεράκι, κύριε. Αποθήκες νερού. Να νεράκι, ναι, νεράκι τόλες. Κύριε Κούντα. Νεράκι δεν έχει χώρα. Το πληρώσαμε την άλλη φορά. Υπάρχουν άνθρωποι που πληρώσαν 1.000.000 το νερό, για όνομα του Θεού δηλαδή. Δεν έχει νερό να πιούμε. Πά στα νησιά και φωνάζουν οι τουρίστες, δεν έχουμε νερό. Το νερό έχει καταντήσει πλέον στην Ελλάδα ακριβότερο το πετρέλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν να περάσουμε. Οι νέοι δρόμοι δεν είναι απαράδεκτο να λέμε για νέους δρόμους. Υπάρχουν οι δρόμοι, είναι γνωστοί, τους οποίους δεν ακολουθήσαμε ποτέ. Να περάσουμε στο κρασί. Μάλιστα. Εθνικό προϊόν. Από τα πιο σημαντικά και από, από αρχαιοτά των χρόνων. Από αρχαιοτά των χρόνων, αυτό θέλω να πω. Που σήμερα θεωρείται ότι το καλύτερο κρασί, ξέρω εγώ, από τα καλύτερα κρασιά στον κόσμο θεωρούνται τα γαλλικά κρασιά. Των παιδιάδων, δεν ξέρω ακριβώς πώς, δεν έχω πάει ποτέ μου του Μπορντό και άλλων περιοχών της Γαλλίας. Σαμπανία και τα. Και από την άλλη πλευρά, η χώρα μας έχει ορισμένες περιοχές οι οποίες διακρίνονται για την ποιότητα των κρασιών τους, αλλά γενικώς ολόκληρη η χώρα λόγω της μεγάλης ηλιοφάνειας και του κλίματός της. Από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία. Είναι η κατεξοχήν κρασοπαραγωγός χώρα σε υψηλής ποιότητας κρασί. Αυτό, σαν εισαγωγή. Τώρα η αιτιολογία. Διότι το κρασί σημαίνει σταφύλι και το σταφύλι σημαίνει ήλιος για να γίνει αυτή η διαδικασία, η φωτοσυνθετική, όπου δια του άνθρακος, του διοξιδίου της ατμοσφαίρας και του υδρογόνου, του νερού που ποτίζουμε ή τραβάει το φυτό από μόνο του από τη γη, συνθέτει τα ζάχαρα, τα άμυλα, τις πρωτεΐνες και ούτω καθεξής. Και επειδή ο ήλιος στην Ελλάδα πάντοτε βγαίνει,
Και εδώ πρέπει να πούμε το εξής απλό, ότι το νοτιότερο σημείο της Γαλλίας είναι στο ύψος του κέντρου του μέσου της Βουλγαρίας. Καταλαβαίνετε ότι το μέσον της Γαλλίας βρίσκεται στη Ρουμανία. Οι διαφορές οι κλιματολογικές είναι κολοσιές. Εδώ δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο ήλιος το καλοκαίρι. Καμιά φορά εκεί δεν βγαίνει, γι' αυτό ότι μια χρονιά λέει καλό το κρασί, είχε πολύ ήλιο. Έγιναν τα ζάχαρα και με άνεση έγινε η υνοπνευματοποίηση για να βγει το καλό κρασί. Αυτές τις δυνατότητες λοιπόν τις οποίες μας δίνει εμάς η φύση σε όλο αυτό το εύρος το ελληνικό από την Κρήτη, και θυμόσαστε που είχαμε πει την άλλη φορά ο Μίκητας αυτός ο οποίος είναι πάνω από 600 μέτρα και αντέχει σε ενόπνευμα και πάνω από 16,5-17 βαθμούς, δίνει ένα τεράστιο προβάδισμα στον ελλαδικό χώρο σαν πρώτη ύλη να φτιάξουμε ένα εξαιρετικό προϊόν. Τι γίνεται όμως, κύριε Χούντα? Πάλι δυστυχώς εκ των πραγμάτων εγώ δεν μπορώ να σας λέω παραμύθια, διότι όλο αυτό εμπλέκεται πάλι μέσα εις την οικονομία και μέσα εις τους νόμους της πατρίδος μας, οι οποίοι διέπουν αυτή την υπόθεση που λέγεται κρασί. Ο φόρος ο οποίος υπάρχει επάνω στο θέμα του υνοπνεύματος, που είναι η ουσία του, θα πει κρασί, θα πει ένα άρωμα, τα πτυτικά, τα αρωματικά που έχει το σταφύλι και το υνόπνευμα το οποίο παράγεται, αυτά τα δύο πράγματα, και νεράκι του Θεού. Είναι μια τεράστια υπόθεση παγκοσμίως. Δεν μπορώ λοιπόν, παρά είμαι υποχρεωμένος, εφόσον μιλάμε για το κρασί, να κάνω την εξής καταγγελία και να ερωτήσω πάλι το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και όλους αυτούς τους κυρίους. Γιατί όταν πατάγαμε τα κρασιά, τα σταφύλια μας και παίρναμε το μούστο, εμέναν τα τσάμπουρα. Μόνον για ένα μήνα και μόνον για τα σταφύλια επέτρεπε το Υπουργείο Οικονομικών στον απλό Έλληνα παραγωγό να κάνει απόσταξη και να πάρει από τα τσάμπουρα, που και εκεί ακόμα υπάρχει ζάχαρη, ακόμα δεν μπορεί να φύγει. Γίνεται η φυσική ζύμωση πλέον όχι μέσα σε ένα βαρέλι, αλλά έξω στην ατμόσφαιρα, να πάρει αυτά τα τσάμπουρα και να τα βάλει στο αποστακτήριο του χωριού για ένα μήνα μόνο και να βγάλει το προσωπικό του τσίπουρο, ή ρακί ή ούζο, διότι λίγος πολύ ρακί, τσίπουρο, ούζο είναι λίγος πολύ καλύτερο, το ίδιο πράγμα, με ψηλού διαφορές. Η βάση, η αρχή είναι μία. Γιατί, κύριε Χούντα? Και για ένα μήνα. Και πήγαινε η εφορία μετά και το σφράγιζε. Και ερωτώ. Λέμε στην Ελλάδα δεν έχουμε επενδύσεις. Και παρακαλάμε να έρθουν από το εξωτερικό άνθρωποι να κάνουν επενδύσεις. Και ο αποστακτήρας του χωριού είναι και αυτός μια μικρή επένδυση, δεν είναι? Μάλιστα. Και η προσπάθεια ποια είναι? Όποιος ξέρει από επιχειρήσεις λέει το εργοστάσιο να δουλεύει ή δυνατόν 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι δεν είναι? Αφού εμείς είχαμε τη δυνατότητα αυτές οι μικροοικογενειακές επιχειρησούλες να δουλεύουν 4 μήνες, 5 μήνες το χρόνο, γιατί τους απαγορεύαμε και λέγαμε μόνο ένα μήνα και εν συνεχεία και βουλοκαίρια? Και αν πρωτίστως αυτός έκανε το λύστημα να κάνει λίγο πιο πολύ παραγωγή από αυτό που μπορούσε ο ίδιος να καταναλώσει, τότε αυτό θεωρείται τι? Λαθρεμπόριο εινοπνεύματος, και οι ποινές ήταν εξωφρενικές. Ερώτηση λοιπόν σας παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω εγώ σας, κύριε Χούντα, βάσει ποιας λογικής απαγορεύεις στα χιλιάδες χωριά της Ελλάδος, ξέρετε χωριό χωρίς σταφύλια και χωρίς κρασί? Όχι. Και ξέρετε σε χωριό που να μην υπήρχαν τουλάχιστον 10-20 αποστακτήρια? Μάλιστα. Γιατί απηγόρευε το ελληνικό κράτος επί δεκαετίες και ουσιαστικά ακόμα απαγορεύει, εντός παρενθέσεως, στον Έλληνα απλό άνθρωπο να κάνει παραγωγή υνοπνεύματος, διότι αυτή είναι η ουσία. Διότι το κρασί είναι μια αναπόσπαστος, αν θέλετε, υπόθεση από την παραγωγή του υνοπνεύματος. Είναι, και
αυτό το ινόπνευμα, το εκ φυσικής ζυμώσιος Ζακχάρου Εξταφύλης, είναι που έχει το άρωμα το οποίο έχει τα πολλά λεφτά ή στα πανάκριβα αρώματα της Γαλλίας και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι εκείνη η τεράστια υπόθεση με το λαθρεμπόριο που έκανε ο Σασόν με το Μεδεμτζή και τα λοιπά, ή Τρανστεκόμ. Γιατί σας παρακαλώ το απαγορεύαμε? Έχει κάποια λογική αυτό το πράγμα? Εσείς το απαγορεύατε? Κοιτάξτε, από όσο θυμάμαι, είχαμε το λεγόμενο τα μονοπόλια, τα κρατικά μονοπόλια. Τα οποία, από όσο θυμάμαι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές, κύριε και κύριοι, όταν χάσαμε τον πόλεμο του 1897, μας επέβαλαν οι σύμμαχοί μας, εντός παρενθέσεως, τα κρατικά μονοπόλια, μεταξύ των οποίων ήταν το αλάτι, το ενόπρωπα, τα σπίρτα, το πετρέλαιο. Γιατί μας τα επέβαλαν? Γιατί για ποιο? Δηλαδή, για να πληρώσουμε τα χρέη μας. Μάλιστα. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο, να το αναλύσουμε λίγο αυτό, ναι, γιατί βέβαια, κρασίμε το θέμα, να το αναλύσουμε και αυτό. Δόξα τω Θεώ. Με αυτόν τον τρόπο, μετά την καταστροφή του 97, τον πόλεμο του 97 που λέγαμε κλπ., εμείς έπρεπε να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας και τα δάνεια τα οποία είχαμε πάρει. Υποχρέωσαν λοιπόν το ελληνικό δημόσιο να καθιερώσει την μονοπωλιακή πώληση συγκεκριμένων προϊόντων. Ναι. Και αυτή ήτανε. Το αλάτι που το έχουμε σε μεγάλες ποσότητες. Σαν δυνατότητα. Κολοσσία. Έπρεπε να εξάγουμε εκατομμύρια τόνους αλάτι αντί να εισάγουμε αλάτι. Πάει αυτό. Μάλιστα. Το αλάτι λοιπόν το οποίο είχαμε σε μεγάλες ποσότητες, το ινόπνευμα το οποίο είχαμε σε μεγάλες ποσότητες. Το οποίο, δηλαδή, ούτε το αλάτι φτιάναμε όπως μπορούσαμε, αλλά και το ινόπνευμα που μπορούσαμε και αυτό το απαγορεύαμε. Διότι η λογική λέει, αφού έχω μία υποχρέωση να ξεπληρώσω αυτά που χρωστάω, όσο πιο πολύ παραγωγή έχω, τόσο πιο γλίγορα θα ξεπληρώσω. Συμφωνώ. Δεν σταματάς την παραγωγή αφού χρωστάς, την αυξάνεις. Εμείς τη σταματούσαμε. Σωστό. Αυτό λοιπόν σαν μέτρο για την πληρωμή των υποχρεώσεων ήταν λαθασμένο. Δηλαδή η μονοπωλιακή ρύθμιση του θέματος αυτών των προϊόντων ήταν λάθος. Ωραία, κύριε Κοντά. Έτσι νομίζω εγώ. Ναι, μερικές δεκαετίες λάθος. Να προχωρήσω. Ναι. Από εκεί και πέρα, σε αυτό που έχουμε σήμερα και λέμε, παράγουμε συγκεκριμένα αυτά τα αποστάγματα στις οικιακές, ας το πούμε έτσι, πώς να τις πούμε, βιοτεχνίες, τέλος πάντων. Στο προσωπικό αποστακτήρα κάθε σπιτιού στο χωριό. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία εμείς εδώ στο σταθμό αυτό προσπαθούμε να αναλύσουμε και να θίξουμε και με τις κουβέντες τις οποίες κάνουμε, και γι' αυτό άλλωστε μετά και την πρώτη επαφή την οποία είχαμε πριν από πάρα πολύ καιρό αποφασίσαμε να καθιερώσουμε αυτή την εκπομπή μαζί σας, και παρόλο ότι είχαμε διάφορες επιθέσεις τηλεφωνικές και κουβέντες κλπ. Εμείς αποφασίσαμε να διατηρήσουμε αυτή την επαφή, γιατί βγαίνουν κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τη συζήτηση. Όπως αυτό εδώ. Παράδειγμα. Σήμερα το ακριβότερο πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το ινόπνευμα. Άμα πάτε στην Αγγλία να πάρετε ένα κιλό ινόπνευμα άσπρο, αυτό που λέμε καθαρό. Εθυλική αλκοόλη. Εσείς που είστε και χημικός το λέτε έτσι. Το οποίο άσπρο ινόπνευμα είναι και η βάση. Δηλαδή, όλα τα ποτά του κόσμου, εθυλική αλκοόλη, βότκα, τζιν, ουίσκι, αμερικάνικο ουίσκι, το μπέρμπεν δηλαδή, βερμούτ, το μπακάρδι που χαλάει ο κόσμος, ό,τι ποτό στον κόσμο, ίσον τα σκληρά 40% συμπλήν και τα κρασιά 10 έως 15 ινόπνευμα. Ιδανικότερη χώρα στον πλανήτη από την Ελλάδα για να παράγει ινόπνευμα από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη δεν υπάρχει, και το ελληνικό κράτος το απηγόρευε. Εάν, κύριε Κούντα, μου πείτε ότι και αυτό επί δεκαετίες είναι λάθος, δεν γίνεται, κύριε Κούντα. Δεν γίνεται. Κοιτάξτε, επειδή κάθε φορά βρίσκουμε και από κάποιον πολιτικό και τον στολίζετε εσείς, και επί Ελευθερίου Βενιζέλου που μεγάλος τον εκτιμάται ως πολιτικό και Έλληνα, ναι, και πατριώτη, ναι, συνέβαινε το ίδιο. Δεν το γνωρίζω. Για όχι, το δεν λέτε, το γνωρίζετε. Δεν το ξέρω. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζω. Αφού πάμε το 1897. Προσέξτε. Την εποχή εκείνη όταν μας επευλήθησαν τα μονοπόλια και δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούσε το ελληνικό κράτος. Αλλά εγώ να δεχθώ
ότι και ο Βενιζέλος, ναι, υφίστατο, αν θέλετε, την πίεση και τον εκβιασμό και το έκανε. Αλλά μετά την Ευρωπαϊκή μας Ένωση, μετά τις κοινότητες και τη δημοκρατία που έχουμε φάει κατάμουτρα, διότι αν μου έλεγε κάποιος, ξέρεις κάτι κύριε Σοφιανόπουλε, είμαστε ακόμα δούλοι. Σε παρακαλώ κάνε το κορόιδο, διότι έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Αυτό συμβαίνει. Ναι, αλλά μου το πούνε. Ε, το ξέρετε. Ω, δεν πρέπει, ω, δεν πρέπει να πρέπει να μου περνάνε χειρό. Προσέξτε, εγώ το βρήκα μόνος, δεν μου το είπε κανένας. Το ξέρετε όμως. Τώρα, σαφώς. Ότι είστε δούλος, δεν το ξέρετε. Και αυτό το καταγγέλλω. Όχι. Τι όχι. Και από τη στιγμή που όταν κατάλαβα ότι είμαι δούλος, επανεστάτησα. Διότι οι δούλοι επαναστατούν. Αν θέλετε, πέστε με Σπάρτακο. Το Σπάρτακο τον σταυρώσαν οι Ρωμαίοι. Και εμένα με σταυρώσαν. Όπου να είναι. Όπου. Ω, με έχουν σταυρώσει αρκετά. Τώρα, αν θα με σταυρώσουν κι άλλο, αυτό είναι ο Παπά Ευαγγέλιο. Αλλά εγώ την επανάστασή μου, κύριε Χούντα, όσο μικρή κι αν είναι, θα τη συνεχίσω. Την ξεκίνησα και θα τη συνεχίσω μέχρι εσχάτων. Δεν δίνω το δικαίωμα σε κανένα κύριο Καραμαλή, σε κανένα κύριο Παπαδρέου, να με έχουν σκλάβο. Και μάλιστα χωρίς να μου το λένε και να με εξαπατούν και να με εμπέζουν. Από τη στιγμή που το κατάλαβα είπα, κύριε, μέχρι εδώ είναι, τώρα άρξατε δύο πόλεμος μεταξύ του κόμματος και του πολιτικού προδοτικού καταστημένου της χώρας. Και το λέω και το εννοώ. Πού θα φτάσει δεν ξέρω. Να πάμε λοιπόν στο θέμα μας πάλι. Στο θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι βέβαιο ότι εμείς έχουμε μια τεράστια παραγωγή που θα μπορούσε να έχει μια τεράστια παραγωγή νεοπνεύματος. Είναι βέβαιο ότι το νεόπνευμα αυτή τη στιγμή, το καθαρό όπως το λέμε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν παράγουν ιδίως νεόπνευμα, γιατί δεν έχουν και τη δυνατότητα αυτή, Αγγλία, ας το πούμε, ένα κιλό νεόπνευμα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει. Είναι πανάκριβο. Ναι. Μα και εδώ, δηλαδή, πόσο πήγε με τις φόρες επάνω. Απλησίαστο. Τώρα. Όχι ότι είναι ακριβό πράγμα. Τίποτα, τσάμπα είναι. Οι φόροι που το ακολουθούν το κάνουν ακριβό. Σύμφωνα. Εμείς λοιπόν λέτε. Και είναι εν μέρη σωστό, και λέω εν μέρη γιατί δεν το έχω εξετάσει. Κάθε λοιπόν σπίτι θα μπορούσε να παράγει τη συγκεκριμένη ποσότητα νεοπνεύματος. Όχι μόνο προς τα φύλλα. Θα σα πω. Και εδώ είναι τώρα το μυστικό. Μα εδώ είναι, κύριε Χούντα. Εγώ θέλω να πάω ένα βήμα τώρα παρακάτω. Mm-hmm. Όταν κάποτε κλήθηκε σε ένα χωριό, εκεί στα Καλαβριτοχώρια, στα νωρινή Αχαΐα, στο χωρίο του πατέρα μου, το, η πλατεία του χωρίου είναι στα 920 μέτρα υψόμετρα. Και έκανα την ενακτήριο ομιλία 15 Αύγουστο και συμβολικά, γιατί εκεί ξεκίνησε και η επανάσταση. Πασχετώσει. Την άλλη μέρα με καλέσαν σαν χωριό ένα παπαρδοστό, όσο τεράστιο. Λοιπόν, επειδή πάντοτε, άμα είσαι στη Λάρισα, πρέπει να μιλάς για στάρια, για καλαμπόκια και για μπαμπάκια και για τέφλα. Και στην Κρήτη να μιλάς για κρασιά και για χαρούπια. Και για ελιά και για λάδια. Άμα στην Κρήτη μιλάς για στάρια και στη Λάρισα μιλάς για χαρούπια, δεν καταλαβαίνει κανένα τίποτα. Λοιπόν. Όταν ήταν έτσι ένα ψωμένο καφενείο εκεί στην πλατεία του χωριού και αριστερά είχε μια τεράστια σικιά, όταν μια σικιά κολοσσό, ξέρετε καλιά φορά κάτι σικιά, η οποία είχε πάνω, ξέρω εγώ, ένα τόνο, δύο τόνους είχε σίκα. Δεν το βρήκα, λέω, πώς θα αρχίσω τη συζήτηση. Λέω, καπετανέ, λέει, ήταν εκεί κάτι γεροντάκια με τις γλίτσες και με κοιτάγανε, λέει, τι θα ακούσουμε τώρα, γιατί από εκεί περνάνε όλοι οι πολιτικάντιδες, έτσι. Ας βάλω και εγώ τον εαυτό μας πολιτικά νίδες. Λοιπόν, λέω, τι βλέπετε τη σικιά. Και τι βλέπουμε. Λέω, αυτή έχει τουλάχιστον 5 χιλιάρικα επάνω της. Μιλάμε τώρα πριν χρόνια πολλά. Με κοιτάξανε καλά, καλά, σου λέει, τρελός είναι αυτός. Να. Πού τα βρήκε 5 χιλιάρικα πολλά λεφτά. Μιλάμε τώρα 1982-83. Πριν 15 χρόνια σχεδόν. Τάλιρο, τότε, τάλιρο σήμερα τότε ήταν, ξέρω εγώ, πόσο, 500 και λιγότερο. Πολλά, 50-100 χιλιάδες το σημερινό. Να μην στα πω λόγο, λέω, δεν έχετε εδώ πέρα, λέω, που δεν κάνετε κρασί, λέει, το κρασί τι είναι νόπνομα. Τι έχει το σταφύλι, ζάχαρη. Το σίκο δεν έχει ζάχαρη, ωραία παιδιά, την ίδια ζάχαρη έχουν. Όλα τα φρούτα, κύριε Χούντα, είναι μόνο ζάχαρα. Τι έχει, Και κάτω από τη σικιά, βέβαια, ήταν στρώμα. Πάταγε στα σίκα, ξέρω εγώ, όταν ξέρετε πώς πέφτουν τα σίκα, ποιος τα μαζεύει. Τόνι σίκα. Λέω, αυτά τα σίκα, όπως και τα σταφύλια, αν τα βάλετε σε μια μίχνη κοιμάκι και τα λέστε, και βάλετε και λίγο νεράκι, διότι το σίκο είναι πολύ πυκνό το ζάχαρο και δεν μπορεί εύκολα να. Είναι συντηρήσιμο το σίκο. Είδατε το σίκο, το κρεμάς, το ξεραίνεις λίγο και είναι αυτοσυντηρήσιμο, γιατί έχει πάρα πολλά ζάχαρα σε λίγη υγρασία και αυτό διατηρείται. Βάλετε και λίγο νεράκι, λέω, και το βάλετε με στο βαρέλι, θα κάνετε κρασί.
Τι με κοιτάγανε. Υπολογίσαμε λοιπόν, μόνοι τους είπαν ότι ξέρω εγώ η σικιά επάνω είχε 300 κιλά σίκα πόσα είχε, επί τόση ζάχαρη, τόσο ενόπλωμα, λέει ο μπακάλις είναι το χωρίο, λέει ναι, πόσο έχει το ενόπλωμα ρε φίλε, του λέω το άσπρο ενόπλωμα, τόσο, τόσο επί τόσο, και η σικιά βέβαια είχε περίπου 10 φορές παραπάνω σε λεφτά από ό,τι εγώ είχα ξεκινήσει. Εάν όλα τα φρούτα τα οποία έχει η Ελλάδα, γιατί δεν σας παρακαλώ πόσα σίκα έχει η Αγγλία και η Γαλλία. Τίποτα. Μηδέν. Έτσι. Δεν μου λέτε, έχετε ασχοληθεί ποτέ με σικές? Ας πούμε. Έχετε και ποτέ κάνει να κλαδεύει σικές ή να τις λιπαίνει? Όχι. Μια φορά στην ταράτσα μας, κύριε Χούντα, φύτρωσε μια σικιά. Με κρατήσε η μάνα μου λοιπόν, την ξερίζωνε. Και αυτή ξαναβγαίνε. Μετά τη έβαλε στουπί με λίγο ενόπλο και την έκαψε. Αυτή ξαναπέταξε. Μετά έφερε έναν μάστορα που λέει, κύριε Έλλη, λέει, εγώ θα σου πω, λέει, και τσέριξε πετρέλαιο. Αυτή ξέρει, ταράτσα, ταράτσα επάνω, κύριε, καλά το χειμώνα που βρέχει. Το καλοκαίρι που η ταράτσα γίνεται 80 βαθμούς, πώς ζούσε, και αναγκάστηκα και έφερα τεχνίτες, μαστόρια, και πελεκίσαμε την ταράτσα, δυο μάλιστα είχαν βγει, είχαν διαλύσει το σπίτι. Είχαν μπει ρίζες και τις έβγαλα τις ρίζες, τις ξερίζωσα για να κοιτώσω το σπίτι. Συμπέρασμα. Η σικιά είναι διαόλου πράγμα. Όπου και αν τη βάλεις, φυτρώνει, δεν μπορεί να την ξεκολώσεις ποτέ που λένε, και εάν έχετε ακούσει εσείς ποτέ σικιές να τις κλαδεύουν ή να ασχολούνται με τις σικιές για να βάλουν σίκα, μόνος τα βγάζουν. Πού είναι η μελέτη σας παρακαλώ κύριε Χούντα του Υπουργείου Γεωργίας και της Ανωτάτης Γεωπονικής, τι μπορεί να αποδώσει στο στρέμα σικές για παραγωγή υνοπνεύματος? Υπάρχει μελέτη? Για πέστε μας το σι. Δεν το ξέρω, δεν τον έχω κάνει εγώ τη μελέτη. Mm-hmm. Μπορεί να συμφέρει και μπορεί και να μην συμφέρει. Αλλά ένα φυτό, ένα δέντρο, με το οποίο δεν ασχολείται κανένας. Με τον ίδιο τρόπο, με την απόσταξη λέτε πάλι. Το ίδιο πράγμα, διότι είτε σταφύλια παράγεις, mm-hmm. είτε σίκα παράγεις, mm-hmm. παράγεις ζάχαρη. Mm-hmm. Η ζάχαρη ζυμώνεται. Διότι η βιομηχανική παραγωγή υνοπνεύματος, που θα φτάσουμε τώρα, γίνεται από τη μέλασσα, το υποπροϊόν της εταιρείας Ζαχάρεως. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει το άρωμα και την οσμή αυτή που έχει από τα φρούτα, και αυτή είναι η όλη η διαφορά. Στα αρώματα θέλουμε πράγματα να μυρίζουν ωραία, ευχάριστα, είναι τελείως ουδέτερα. Αλλά όλα τα άλλα υνοπνεύματα έχουν κάποια οσμή, πρωτίστως τα ξυλοϊνοπνεύματα, τα οποία είναι και δηλητήρια. Στην υπόθεση λοιπόν αυτή του υνοπνεύματος. Να το μαθαίνουμε αυτό. Από το σίκο λοιπόν μπορούμε να βγάλουμε κρασί. Βέβαια. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Και αν δεν θα βγει κρασί, όπως είναι του σταφυλιού, θα βγει ένα άλλο κρασί, ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν λέμε αν κάνει, πρέπει να πω φραγκόσικα, κάτω στο ερευνητικό κέντρο της Κροπή είχαμε κάνει ένα ωραιότατο, ας πούμε, τύπου τζιν. Mm-hmm. Ένα ωραιότατο ποτό, το οποίο ήταν, έχει μια άλλη γεύση, να πούμε. Η Ελλάδα λοιπόν θα μπορούσε να παρουσιάσει στην παγκόσμια αγορά, έτσι. Οι κακόμοιροι, οι Εγγλέζοι εκείνο το κρυθάρι είχαν, να πούμε, αυτό δεν βγαίνει τίποτα άλλο στη Σκωτία και σε εκείνους τους πάγους, επάνω έχετε που είναι η Σκωπία. Με εκείνο το πράγμα φτιάξαν ουίσκι. Ένα πράγμα είχαν, με ένα ασχοληθήκαν. Οι άλλοι παίρνουν εκεί πέρα με την πατάτα και τώρα στην ουσία και βγάλανε τη βότκα. Δεν έχουν τίποτα άλλο, πώς θα τη βγάλουν, δεν έχουν, ζυμώσαν το άμυλο εκεί πέρα, βγάλανε τη βότκα. Οι άλλοι έχουν πει το δαμάσκινο, το Σλίποβιτς. Έτσι, που ένα πράγμα είχαν, ένα φρουτοειδές, ένα ζάχαροειδές, βγάλανε. Η Ελλάδα μπορεί να βγάλει 200 ήδη. Να λέει αυτό είναι από σίκα, αυτό είναι από φραγκόσικα, αυτό είναι από κορόμιλα, από αυτό είναι από δαμάσκινα, αυτό είναι από πορτοκάλια, αυτό είναι από λεμόνια. Και οι άλλοι τι κάναν, κάναν τεχνητά αρώματα, δεν είναι τα σφινάκια κύριε Χούντα, τι είναι? Ροδάκινα δεν είναι, βερίκοκα. Μα δεν μου λέτε σας παρακαλώ, ποιος έχει ροδάκινα και βερίκοκα στην Ευρωπαϊκή αγορά, δεν έχει η Ελλάδα? Έτσι είναι. Πού είναι η επιστημονική αντιμετώπιση του θέματος? Μηδέν. Νέος δρόμος λέει ο άλλος. Μα οι δρόμοι είναι ανοιχτοί μπροστά μας, διάπλατοι. Και ερχόμαστε στο κρασί, γιατί δεν θέλω να φύγω από το θέμα. Όπου το κρασί, κύριε Χούντα, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από το μούστο. Ο μούστος είναι δεδομένο. Το κρασί είναι, πρώτον, και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο θίγω. Πρώτον είναι το μπουκάλι. Για να κάνεις κρασί πρέπει να έχεις καλό μπουκάλι. Ειδικό μπουκάλι. Να μην έχει πόρους, να μην είναι έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Είχαμε μια μεγάλη ελουργία στην Ελλάδα, τον Ποδοσάκη. Την έκλεισε το Πασόκ το 1984. Υπολειτουργούσε, την καθαρίσαμε.
Τα γυαλιά τα οποία έκανε, τα τζάμια που βάλουμε στα παράθυρά μας, τώρα τα κάνουμε εισαγωγή από την Τουρκία. Το έχετε υπόψη αυτό? Το μεγαλύτερο μέρος των υαλοπινάκων, τα οποία εμείς οι Έλληνες χρησιμοποιούμε στα σπίτια μας, στα παράθυρα, στις πόρτες και ούτω καθεξής, είναι εισαγωγή από την Τουρκία. Αυτό, κύριε Χούντα μου, το ξέρατε? Όχι. Αυτό και μόνο, εγώ ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Διότι ή μη τι άλλο, έπρεπε όλοι οι Έλληνες να επιδοτούμε ένα εργοστάσιο, να έχουμε ελληνικό γυαλί, βρε παιδιά, για τζάμια, για όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτό το εργοστάσιο έκανε και τα μπουκάλια. Αλλά ο νόμος 1083, ξαναγυρίζουμε στην ίδια υπόθεση, γιατί ψάχνουμε νέους δρόμους, το κλείσανε και αυτό. Δηλαδή, μέσα σε όλες τις άλλες βιομηχανίες έκλεισε και η αλουργία της Ελλάδας, η μοναδική την οποία είχα. Κάτι άλλα μικρό πράγματα τα οποία θα τα διαλύσαμε. Ένα άλλο πράγμα το οποίο σημαίνει κρασί είναι ο φελός. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, κύριε Χούντα, ο φελός παίζει ένα τεράστιο ρόλο στο θέμα του κρασιού, στην ορίμανση, διότι ο φελός έχει μια κάποια αναπνοή. Έτσι. Και εκεί γίνεται μια διεργασία η οποία δεν είναι και απολύτως εμπασιτώση. Απλά θα δώσει, γι' αυτό θα δείτε ότι όταν μιλάτε για καλά κρασιά και καλές σαμπάνιες προστίθως, πάντοτε υπάρχει φελός, οφελός που λέμε, το οποίο και τι είναι, παρακαλώ. Και εδώ έρχεται ένα άλλο θέμα, το οποίο πάλι άπτεται αυτού του περίεργου θέματος που λέγεται ελληνικό κράτος. Το φελόδένδρο είναι ένα δέντρο, όπως όλα τα άλλα δέντρα, και η φλούδα αυτού του δέντρου είναι ο φελός. Όπως το πεύκο. Αναπαράγεται, ακριβώς. Το πεύκο, βέβαια, το χαράσουμε και παίρνουμε το ριτσίνι. Όλα τα δέντρα έχουν μια φλούδα. Αυτή τη φλούδα τέλος. Το φελόδεντρο, η φλούδα του φελόδεντρου είναι ο περιβόητος φελός. Τον οποίο τον παίρνουν, τον κάνουν κομματάκια και εν συνεχεία τον συγκολούν πάλι σε διάφορα σχήματα και φτιάχνουν πρωτίστως τους φελούς της σαμπάνιας, που γιατί είναι κονική και κλείνουν ερμητικά μέσα. Και μάλιστα δένεται και με σύρματα, διότι η σαμπάνια, λόγω του έχει το διοξίδιο του άνθρακος μέσα, έχει τεράστιες πιέσεις εσωτερικές. Γι' αυτό για το μπουκάλι παφ και πετάει το φελό επάνω. Γι' αυτό και το μπουκάλι της σαμπάνιας από κάτω, γιατί έχει μια μεγάλη κοιλιά. Έχει ένα βαθούλωμα, το οποίο είναι όλα κυκλικά. Το καλύτερο σχήμα το οποίο αντέχει τις πιέσεις είναι η σφαίρα. Όσο πιο σφαιροειδές είναι ένα πράγμα, τόσο καλύτερα αντέχει τις πιέσεις. Γι' αυτό βλέπετε οι μπουκάλες του οξυγόνου, η πίεση στο κυκλικό πάει γύρω-γύρω. Δεν μπορεί να χτυπήσει. Αν υπάρχει γωνία, εκεί θα σπάσει. Αν πάρετε μια σακούλα με νερό και τη γεμίσετε στις γωνίες, θα σπάσει πάντοτε. Ποτέ στην πάντα εκεί που είναι το κυκλικό. Γι' αυτό και οι μπουκάλες του οξυγόνου, στον πάτο, γιατί πώς είναι, είναι εσωτερικά για να δημιουργήσει. Πάντοτε κοιτάμε να φτιάνουμε όσο δυνατόν πιο σφαιρικό. Καμπύλες σφαιρικό σχήμα για να εξωτερώνουμε την πίεση. Αυτή λοιπόν η υπόθεση, όταν λες κρασιά, είναι συνυφασμένα τα κρασιά για με τα μπουκάλια και με το φελό. Δεν έχεις αυτό το τρίο, κρασιά δεν μπορεί να φτιάξεις. Τίποτα δεν μπορεί να κάνεις από πλευράς ινοπνεύματος στο επίπεδο του κρασιού που αλλοιώνεται, διότι η εθυλική αλκοόδη συνεχίζει η ζύμωσή της και γίνεται μετά ξύδι, οξικό οξύ. Ενώ όταν έχεις πολύ ινόπνευμα μέσα, όπως είναι τα σκληρά, ας πούμε, ποτά, το ουίσκι, το τζιν, η βότκα, το τσίπορο, το αυτά, όταν ξεπεράσεις το όριο του 20% σε ινόπνευμα, εκεί πλέον η ζύμωση δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι μύκητες είναι ήδη κατεστραμμένοι και δεν μπορούν να κάνουν περαιτέρω ζύμωση. Όταν λοιπόν κάποτε μελετούσα το θέμα του φελόδεντρου, διότι η Ισπανία έχει τεράστιες φυτείες με φελόδεντρα. Και έβλεπα ότι λίγο πολύ οι κλιματολογικές συνθήκες είναι ίδιες. Νομίζω το είχαμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει να το ξαναπούμε. Η Ισπανία. Η Ισπανία, σε ποια περιοχή? Δεν ξέρω ακριβώς. Η Ισπανία παντού, σε πάρα πολλές περιοχές έχει φυτείες με φελόδεντρο. Λοιπόν, και ερώτησα, στείλνε τότε ένα γράμμα στο Υπουργείο Γεωργίας. Η απάντηση που πήρα είναι ότι ξέρεις, λέει, τα ρεύματα του Ατλαντικού και κάτι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα. Τότε πίστευα ότι ό,τι λέει το κράτος, ειδικά τα Υπουργεία, είναι Ευαγγέλιο. Για να το λένε, λέω, έτσι θα είναι. Βρισκόμενος λοιπόν μια φορά στη Ζάκυνθο και συνομιλώντας με τον έναν από τους πατροπαράδοτους ινοπαραγωγούς και έλαιοπαραγωγούς, τον Κόντε Κομούτο, τον Μακαρί τον Νίκο, σήμερα συνεχίζει την παράδοση αυτή μια πολύ δυναμική γυναίκα, η Ελένη Κομούτο, διότι του σκοτώσαν το παιδί αυτού στην Αμερική, το μαχαιρώσαν.
Στην κουβέντα πάνω που κάναμε και του λέω, ρε Νίκο, σε παρακαλώ, επειδή θέλω να το μάθω το θέμα, θέλω να πεις το κοστολόγιο. Να μου αναλύσεις το κοστολόγιο του κρασιού σαν μπουκάλι έτοιμο, γιατί αυτός είχε τα δύο, το Verdea, το κομμού το Verdea, ένα πάρα πολύ ωραίο με 14,2% ενόπνευμα κρασί, και ένα το ροζέ του κομμού του. Πολύ ωραία κρασιά. Από δικά του αμπέλια. Δεν έπαιρνε μούστο, τα δικά του αμπέλια μόνο, πολύ έτσι λεπτολόγος κτλ. Και σε τελική ανάλυση είδα ότι ο φελός παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και το μπουκάλι βέβαια. Και του λέω έτσι κι αλλιώς τελειώτηκα. Και του είπα την ιστορία με το Υπουργείο Γεωργίας και μου λέει, ναι, λέει, αλλά λέει, δεν τα λένε καλά. Λέει, διότι η Ζάκη του λέει, έχει φελόδεντρο. Τι είπες, του λέω, πάμε να δούμε. Όχι, ήταν αργά το βράδυ, πάμε άλλο το πρωί. Λοιπόν, πήγα και υπάρχει ένα μοναδικό. Άμα κύριε Χουντέ έρθετε ποτέ στη Ζάκη, θα πας να δείξει το φελόδεντρο. Ένας κόντας παλιά, πριν 100 χρόνια, 150-200, που είχε μανία, είχε φέρει ένα φελόδεντρο που το διάλογο το βρήκε, δεν ξέρει κανένας. Το φύτεψε και έγινε ένα τεράστιο δέντρο. Και πάω εκεί κάθε φορά και κόβω φλούδα και λέω, να, όποιον πάω εκεί τον δείχνω το φελόδεντρο. Και ρωτώ, πού είναι οι φυτείες με τα φελόδεντρα της Ελλάδος? Διότι ευδοκιμεί το φελόδεντρο. Όπως λοιπόν η Ισπανία έχει τεράστιες φυτείες και προμηθεύει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, μπορεί να πει κανένας, με φελό για τα φελά από όλα τα κρασιά, καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα. Γιατί ποσότητες φελού μιλάμε. Εδώ μιλάμε για εκατοντάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μπουκάλια κρασιού που όλα έχουν ένα φελό επάνω. Λέμε δεν βαριέσαι, κάνουμε πλαφ με το φελό, τον βγάζουμε να πούμε και το μολύβιο πάνω. Άλλο τεράστιο θέμα. Αυτό ήταν μολυβένιο. Άμα το μαζέψετε και το λιώσετε είναι μολύβι, πανάκριβο και αυτό. Όταν λέμε λοιπόν βιομηχανία ίνου, δεν είναι μόνο να έχουμε έναν γεωργό ο οποίος φτιάνει αμπέλια και παίρνει τα σταφύλια και τα πάμε στο ινοπείο και τα πατάμε και βγάζουμε το μούστο και τον βάζουμε σε ένα βαρέλι και βγαίνει το κρασί. Από εκεί αρχίζει το πρόβλημα το μεγάλο. Δηλαδή έχουμε την φυσική ικανότητα του τόπου από πλευράς κλιματολογικών συνθηκών που μας δίνει ένα άριστο προϊόν και μετά πρέπει να επισέλθει ποιος, ο άνθρωπος, και δει το κράτος με υποστήριξη επιστημονική, τεχνική, διότι το μπουκάλι σημαίνει η αλουργία. Σημαίνει πάρα πολύ καλή άμμο. Δηλαδή αρχίζει μια διαδικασία εδώ που έχει σχέση με όλη τη χώρα. Και η Ελλάδα, η οποία ποτέ δεν ισχολήθη να κάνει, διότι και δεν έχει, και όλα δεν το έχω ξεκαθαρίσει αυτό ακόμα, αλλά εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έχει, αλλά δεν το πιάσαμε, αυτή την πολύ καλή άμμο από την οποία βγαίνει το γυαλί και κάνουμε εισαγωγές από την Ολλανδία. Άμμο. Καράβια ολόκληρα, αλλά... Άμμο έχουν από την Αφρική, φέρνουν συνήθως. Και από την Αφρική, από που θέλετε. Γιατί μήπως έγινε καμιά μελέτη από το Υπουργείο, αυτό σας λέω, Ίδρυμα Πυρηνικών Ερευνών, λέει. Δείξτε μου, κύριε, μία μελέτη. Όπου λέει ότι ψάξαμε όλες τις άμμους της Ελλάδας, σε όλα τα νησιά και σε όλες τις παραλίες, και καμία δεν κάνει για την παραγωγή γυαλιού. Αυτά είναι η δουλειά του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Υπουργού Βιομηχανίας και των οντάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, να εξαντλήσουν τη χώρα από πλευράς δυνατοτήτων, να δούνε τη χώρα τι μπορεί και τι δεν μπορεί. Και αφού τα εξαντλήσουμε και πούμε, κύριε, δεν γίνεται τίποτα άλλο, αφού η άμμος δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο, δεν κάνει τ' άλλο, δεν κάνει, εντάξει. Αλλά αυτό δεν το έχουμε κάνει, κύριε Χούντα. Δηλαδή, ο Δάλμας που, μόνο η φοιτητή, έλεγε ότι θα παριστάμεθα μάρτυρες των αγνώστων πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, εάν δεν επιδοθούμε εις αναλυτική έρευνα του ελληνικού εδάφους και υπεδάφους. Αυτή την μελέτη, αυτή την πρόταση του Δάλμα που έγινε το 1941, δεν την ολοκληρώσαμε και έχουμε 96. Δεν γνωρίζουμε που είναι ο χρυσός μας, που είναι το ασί μας. Αυτά τα δώσαμε σε ξένους. Ως εκ τούτου, για να επανέλθω στο κρασί. Αυτό το οποίο, λέει, τι θα πάρετε, λέει, τον κατάλογο των κρασιών, λέει, δώσουμε από αυτό. Για να φτάσει ο πελάτης μέσα σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα, να διαλέξει ένα μπουκάλι κρασί, αυτό το οποίο έχει προηγηθεί είναι μια τεράστια υπόθεση με την οποία η Ελλάδα, κύριε Χούντα, δεν ισχολήθη ποτέ. Και όταν λέω δεν ισχολήθη ποτέ, δεν ισχολήθη ισόν βαθμών. Το θέμα έχει ανάγκη να ασχοληθείς μαζί του από τις πλευράς του φελού, από τις πλευράς του μπουκαλιού, από τις πλευράς της επιστήμης αυτής της διαδικασίας
και πρωτίστως της αξιοποίησεως όλων των ζαχαρούχων φρούτων στις τεράστιες ποικιλίες τις οποίες διαθέτει ο τόπος. Θα μπορούσε λοιπόν να πει κανένας ότι ανωτά τη γεωπονική, μάλιστα, η έδρα, έτσι, της ερεύνης, το ποια από τα φρούτα της χώρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φτιάξουμε καινούρια είδη, διότι κάθε φορά, δεν ξέρω αν το είπαμε εδώ στην εκπομπή μας, κύριε Χούντα, αλλά σήμερα ένα από τα ακριβότερα φαγητά στον κόσμο, αν όχι το ακριβότερο, είναι η νέα μόδα στη Γαλλία, είναι αυγά σαλιγκαριού. Το έχετε υπόψη σας? Όχι. Αυγά σαλιγκαριού. Κάποιος Γάλλος λέει γιατί όχι, γιατί αυγά ψαριού και όχι αυγά σαλιγκαριού. Κάτι άσπρα μπαλάκια το σαλά είναι. Διπλάσια τιμή από ό,τι έχει το χαβιάρι. Και πάνε όλοι οι ζουρλοί, οι οποίοι δεν ξέρουν να κάνουν τα λεφτά τους, και λέει τι θα πάρεις, θα πάρω μια μερίδα αυγά σαλιγκαριού. Και του λέει, ξέρω εγώ, 150 χιλιάρικα η μερίδα. Και πληρώνει. Λοιπόν, γιατί εμείς να μην μπούμε αυτό το ποτό, ένα νέο κρασί από έτσι, αλλιώς, γιατί υπάρχουν ποικιλίες κρασιών οι οποίες προέρχονται από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών, και γιατί να μην κάνουμε εμείς ποικιλίες ποτών που να προέρχονται όπως έχουμε κάνει, υπάρχουν δηλαδή. Υπάρχει το ροδάκινο, υπάρχει το βελίκοπο, όλα αυτά λίγος πολύ έχουν ξεκινήσει. Αλλά τι γίνεται, η επιστημονική κάλυψη στο σύνολό του του αντικειμένου, όταν θα έμπαινε δηλαδή μέσα στο Υπουργείο Βιομηχανίας και θα έλεγες, εγώ παιδιά θέλω να κάνω μια βιομηχανία κρασιού, να σου πούνε μάλιστα κύριε, περάστε στο τάδε τμήμα, στον τμηματάρχη ξέρω εγώ Δέλτα, να σου παραθέσει όλο το θέμα με λεπτομέρειες, τι απαιτείται, να ξέρεις που βαδίζεις και ποια θα είναι και η υποστήριξη της χώρας, να σου πει ότι ο τάδε θα σου δώσει το μπουκάλι, αυτός θα μπορεί να σου δώσει το φελό, εκείνος θα σε βοηθήσει στο θέμα που σε ποιο σημείο της χώρας βρίσκεσαι, σε αυτό το σημείο της χώρας βρίσκομαι. Άρα εκεί οι κλιματολογικές συνθήκες είναι έτσι. Εκεί ευδοκιμεί αυτό το αμπέλι αντί του άλλου και ούτω καθεξής. Σαν γενικό συμπέρασμα, όπως δυστυχώς κύριε Χούντα και σε όλα τα πράγματα της χώρας μας, αυτό το οποίο η πολιτεία έχει υποχρέωση να κάνει, δηλαδή να κατευθύνει τον Έλληνα πολίτη στην δημιουργία του προϊόντος που σε τελική ανάλυση είναι και το χρήμα, διότι αν δεν έχεις προϊόντα δεν παράγεις χρήματα, έτσι δεν είναι, δεν υφίσταται. Με αποτέλεσμα αυτή η αδυναμία, να δεχθώ το λάθος έτσι για να μην μπλέξουμε στα άλλα τώρα, της χώρας ολοκλήρου, στο να μην μπορεί να αντιμετωπίσει την σήμερα ημέρα, όπου τα πάντα είναι άκρως επιστημονικά, γιατί μου είπατε, λένε ότι όταν και στα σκουπίδια βγαίνει, τι βγαίνει? Διοξίνη. Διοξίνη. Αυτή τη διοξίνη προφανώς την ξέραν πριν 40 χρόνια. Δεν θα την ξέραμε, ούτε θα την είχαμε ακούσει ποτέ μας. Και ούτω καθεξής. Αυτή λοιπόν η επιστημονική εξέλιξη και πορεία της ανθρωπότητας σήμερα προϋποθέτει να είσαι στην πρώτη γραμμή, λάβετε θέση έτοιμη, μπαμ, να ξεκινήσεις και εσύ να τρέχεις, μήπως και φτάσεις πρώτο στο νήμα. Αν δεν μπορείς να είσαι στη γραμμή εκκινήσεως, δεν μπορεί να φτάσεις ποτέ στο νήμα. Και η Ελλάδα χάνει συνεχώς τα τρένα, και πρωτίστως ποια τρένα χάνει, κύριε Χούντα? Τα δικά της τρένα. Διότι καταλαβαίνετε, όταν έχουμε αυτές τις δυνατότητες στο θέμα του κρασιού και αυτό το τρένο όχι μόνο το έχουμε ήδη χάσει, αλλά θα μπορούσαμε να τον... και τίποτα δεν κάνουμε. Δεν βλέπετε στο τρένο των αυτοκινήτων ή στο τρένο τρένων. Εκεί πέρα πότε θα φτάσουμε? Φαντάζεστε ποτέ να κάτσουμε εμείς κάτω να φτιάχνουμε, να βγάλουμε μια Mercedes στην Ελλάδα ή να φτιάξουμε σιδηροδρόμους οι οποίοι να τρέχουν με 300 χιλιόμετρα την ώρα που έχουν κάνει οι Ιάπωνες και οι Γάλλοι? Δεν βλέπω τέτοια δυνατότητα τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Αλλά τουλάχιστον στα κρασιά έπρεπε να είμαστε σε θέση σήμερα τουλάχιστον να έχουμε χαράξει ένα δρόμο από τον οποίο να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Ξέρετε ποιο είναι το δυστυχώς, κύριε Χούντα? Ότι οι πατροπαράδετες βιομηχανίες, όπως είναι η Αχάια Κλάους, η οποία, ξέρετε έτσι, την τερμάτισε και αυτή ο νόμος του Εύερτ το 1983. Ο Μπουτάρης αυτή τη στιγμή, γιατί η Εθνική Τράπεζα του τραβάει το χαλί κατά από τα πόδια, τρικλίζει και αυτός και είναι έτοιμος να καταρρεύσει. Το ξέρετε γι' αυτό, έτσι είναι. Όταν λοιπόν έχεις τον Μπουτάρη υποκατάρρευση, την Αχάια Κλάση υποκατάρρευση, τον Γκαμπά τον καταρρεύσαμε από χρόνια πολλά, και όλους τους άλλους οι οποίοι ψηλό υπάρχουν, με αυτή την
εξελικτική πορεία μετά από 50 χρόνια, ποιες βιομηχανίες κρασίου θα υπάρχουν στην Ελλάδα ελληνικές? Έχουμε νομίζω μια μεγάλη συνεταιριστική στη ΣΑΜΟ. Κοιτάξτε, η εξαίρεση του κανόνος πάντοτε θα υπάρχει. Αλλά εκεί που η Ελλάδα έπρεπε να έχει κανόνα, έχει φτάσει να έχει πιθανές εξαιρέσεις του κανόνος. Δεν μπορεί αυτό, κύριε Χούντα, να είναι πορεία η οποία να προσδίδει, αν θέλετε, αισιοδοξία εις τον νέο άνθρωπο. Σήμερα έχουμε παιδιά, έτσι, δηλαδή, που παίρνουν διπλώματα και ούτω καθεξής. Τι προσφέρει αυτή η πολιτεία σε αυτούς τους νέους ανθρώπους σαν εφόδια για να αντιμετωπίσουν αυτό το τεράστιο θέμα που λέγεται σήμερα καθημερινός βίος? Θα σας πω, κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία λέτε σήμερα και τα οποία έχουν πει κατά καιρούς έχουν μία δόση αληθείας, θα έλεγα, μεγάλη ή απόλυτη στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αλλά για να υπάρχει μία προώθηση αυτών των θεμάτων πρέπει ό,τι έχει σχέση με τα μέσα ενημέρωσης να μπορεί να αγκαλιάζει αυτή τη θεματολογία. Και όπως γνωρίζετε, αυτή η θεματολογία δεν αγκαλιάζεται. Δηλαδή, ένα παράδειγμα απλό. Λέτε εσείς σήμερα εδώ δημόσια ότι η χώρα μας έχει σε ένα συγκεκριμένο μέρος του νησιώτικου χώρου, της Άκυνθου δηλαδή, έχει ένα τεράστιο φελόδεντρο. Και όταν λέτε τεράστιο, εσείς, ξέρω εγώ τι εννοείτε, ένα πολύ μεγάλο... Ο κορμός του είναι, ξέρω εγώ, τόσος. Πολύ μεγάλο δέντρο. Ναι. Οι χώρες οι οποίες παράγουν φελό στον κόσμο είναι κατεξοχήν ποιες? Η Ισπανία, από ό,τι ξέρω, είναι μεγάλη φελοπαραγωγός χώρα. Η Ισπανία. Η Ισπανία έχει περίπου τις ίδιες κλιματολογικές συνθήκες με εμάς. Είναι στο ίδιο γεωγραφικό μήκος, στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος. Άρα σημαίνει ότι το κλίμα της Ισπανίας είναι κατάλληλο για αυτή τη δουλειά και αφού μοιάζει και το δικό μας με αυτό, γιατί έχουμε τα ίδια προϊόντα, λάδια κλπ. Άρα λοιπόν και εδώ γίνεται ο φελός. Απόδειξη το φελόδεντρο που είδατε εσείς για πρώτη φορά στη ζωή σας σε ελληνικό χώρο. Όταν λοιπόν... Και δεν υπάρχει και δεύτερο. Αυτό λέω. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το Υπουργείο Γεωργίας, που είναι αρμόδιο, δεν έχει φροντίσει να επεκταθεί καλλιέργεια φελοδέντρων στη χώρα μας, γι' αυτό δεν είστε υπεύθυνος ούτε εμείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας άλλος. Αλλά αυτή η φράση, αυτή η συζήτηση, αυτή τέλος πάντων το κομμάτι από τη συζήτηση που αφορά το φελόδεντρο, ένα παράδειγμα, γνωρίζετε αν εκτός από αυτό το σταθμό σήμερα, εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου τη δημοσιογραφική 40 χρόνια, να έχω ξανασυναντήσει αυτό το θέμα. Δηλαδή αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα ότι εμείς δεν παράγουμε φελό και δεν μπορούμε να παράγουμε. Αυτό θα σας έλεγα. Σήμερα λοιπόν εσείς μου λέτε υπάρχει ένα τεράστιο φελόδεντρο στη Ζάκυνθο, το οποίο... Μπορεί να πάτε δύο, ποιος θέλει. Ένα μπορώ να σας υποσχεθώ. Λέω λοιπόν. Θα το φωτογραφίσω την άλλη φορά. Θα φέρω τη φωτογραφία εδώ και θα φέρω και το φελό. Θα πάρω τμήμα από λοιπόν, το... Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συζήτηση, γίνεται γνωστό σε μια ομάδα συμπατριωτών μας, δεν ξέρω πώς είναι τηλεθέτες, αρκετά πολύ βέβαια, αλλά είναι μια μικρή μερίδα σε σχέση με τους, τηλεθεατές όλης της Ελλάδος. Α, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε... Γι' αυτό επιτελείται σημαντικό έργο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς να επεκταθούμε σε όλη τη χώρα. Δεν έχουμε το δικαίωμα των πανελλαδικών αδειών. Δεν έχουμε τέτοια δικαιώματα. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που τις έχουν, να εισάγουν μια τέτοια θεματολογία σε κέρυες ώρες, αντί θέματα τα οποία έχουν σχέση, να μην πω τώρα με τι, να ασχοληθούν δηλαδή με αυτή τη θεματολογία, πιστεύω ότι θα μπορούσε να προωθηθεί το ζήτημα. Πολλά. Θα μπορούσαν πολλά να συμβούν. Αλλά δεν ασχολούνται αυτά τα μέσα ενημέρωσης όπως τα έχει επιλέξει το Υπουργείο και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, που δεν είναι πάντοτε το ίδιο. Δεν μπορούν να ασχοληθούν ή δεν θέλουν να ασχοληθούν με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι κέρια σημασίας. Αυτό μου λέτε τώρα, θέλω εδώ. Κρασί. Αυτό. Λοιπόν, η δεν μπορείς να βρεις άκρη. Η Ελλάς εγκατέλειψε την παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας. Πρωτοτυπεί σε παγκόσμιο επίπεδο η Ελλάδα, καθώς αποδεικνύεται η μόνη χώρα που έχει σταματήσει την ανάπτυξη του πλούσιου γεωθερμικού της δυναμικού, η οποία και θα μπορούσε να δώσει μια σημαντική βοήθεια στο ενεργειακό πρόβλημα με προφανή οικονομικά ωφέλη και προστασία του περιβάλλοντος, γιατί είναι ατμός από τη γη.
όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στο ειδικό περιοδικό Ενέργεια, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ των γεωθερμικών σταθμών παραγωγής στον πλανήτη είναι σήμερα 6.700 ΜΒ έναντι του 5.802 που ήταν εγκατεστημένο το 90. Διαπιστώνεται δηλαδή μια αύξηση 16,6% σε ένα διάστημα κατά το οποίο η Ελλάδα σταμάτησε η ισχύ ως 2 ΜΒ πιλωτική παραγωγή στη Μήλο, σε ένα νησί που εκτιμάται ότι έχει σημαντικές σχετικά δυνατότητες, όπως άλλωστε και η Νήσυρος. Και λες, όλη η ανθρωπότητα προχωράει. Η Ελλάδα το είχε και ένα μικρό και το σταμάτησε και αυτό. Και ξέρετε τι είναι, δεν υπάρχει απλούστερο πράγμα, η υδροθερμία είναι το απλούστερο των πραγμάτων. Κάνει μια γεώτρηση και βγάζει ατμό. Και με τον ατμό γίνεται την τουρμπίνα. Αντί να έχεις κάρβονο και πετρέλαιο και να κάνεις ατμό, ή να έχεις πυρηνικό εργοστάσιο να κάνεις ατμό για να γυρνάς την τουρμπίνα, σου δίνει η γη τον ατμό και γυρνάς την τουρμπίνα. Και η γεωθερμικά πεδία, η Ελλάδα ξέρουμε ξεκάθαρα εκτός τη Μήλο, Νήσυρο και πάνω τις αίρες που είπαμε και έχει κι αλλού πιθανό, πότε ψάξαμε να τα βρούμε. Και το σταματήσαμε. Ο κύριος Σιμίτης έχει κάνει υπουργός βιομηχανίας και ενεργείας. Δεν το ξέρει. Η κυρία Βάσο Παπανδρέου σήμερα είναι υπουργός ανάπτυξης. Και εδώ αυτά τα λένε οι εφημερίδες. Σταματάμε αυτό που είχαμε όταν οι άλλοι το προχωράμε. Και εδώ λάθος. Λέω μήπως αυτό το κοίτασμα γεωθερμίας, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, είναι μικρό ή είναι εξασθενημένο. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το δούμε γιατί το σταμάτησαν. Μάλιστα. Είναι λογικό, δεν είναι αυτό που λέω. Μάλιστα. Να έρθουμε σε κάποιες ερωτήσεις γιατί η ώρα μας προχώρησε. Βεβαίως. Ο κύριος Μοσχολέας λέει, από ποιον εκδοτικό οίκο ανατυπώθηκε το βιβλίο του Μάζη που αναφέρεται στη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Του Μάζη. Του Μπάτση. Του Μπάτση θέλει Δημήτριο να πει. Δημήτριο Μπάτσης. Ναι. Αγαπητέ, δεν το θυμάμαι, αλλά εάν θέλετε κάντε μου ένα τηλέφωνο στο 2280-820 ή στο 2011-62 στο κοινό. Δεν είπαμε εμείς για τέτοιο θέμα ότι ανατυπώθηκε το βιβλίο. Βεβαίως, έχει ανατυπωθεί. Δεν το έχουμε πει. Το έχουμε πει. Το είπα, ναι, το έχουμε πει εδώ παλιά. Δεν το θυμάμαι. Είναι του Δημητρίου Μπάτση το βιβλίο «Η βαριά βιομηχανία», τον οποίον ντουφέκησαν τότε μαζί με τον Μπελογιάννη. Είναι η πρώτη έκδοση, είναι το 1947 και η δεύτερη έκδοση είναι 1977. 30 χρόνια το είχαν εξαφανίσει το βιβλίο. Τις έχω και τις δύο εκδόσεις πάντως. Τώρα που ανατυπώθηκε τώρα. Όχι, για το 77 ξέρω. Τώρα αν ξανατυπώθηκε σήμερα δεν ξέρω. Πέστε τον τίτλο. Η βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα, του Μπάτση, Δημητρίου Μπάτση, αυτόν τον οποίο του φεγγίσαμε μαζί με, μαζί με τον Μπελογιάννη. Το 52. Ο κύριος Παπαδημητρίου λέει γιατί δόθηκε η θέση του κυρίου Χούντα στον κύριο Παπακοσταντίνου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Η θέση του κύριου Χούντα στον κύριο, ποιος είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου. Δεν ξέρω γιατί λέει. Δεν ξέρω. Ο κύριος Πετρουτσάκος, σε τι συνίσταση η διαφοροποίηση της γεύσης από γεωματάρι σε σώσμα και αν μπορούμε να μοιάσουμε ή να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Αγαπητέ, ρωτάτε πολύ ειδικά πράγματα επάνω στο κρασί. Εγώ δεν είμαι τόσο ειδικός να σας απαντήσω σε αυτό το θέμα, αλλά πιστεύω ότι αν πάρετε το... Και τίποτα, αυτό είναι η λάσπη. Ναι, για τη γεύση λέει. Ναι, η λάσπη. Κοιτάξτε. Το γεωματάρι παίρνεται από το πάνω μέρος του βαρελιού και είναι πολύ πιο καθαρό από αυτό που είναι το σώσμα που θα πει σώνεται το κρασί και είναι η λάσπη πιο κοντά. Είναι πιο θολό το κρασί. Ναι, άλλο θολό και άλλο γεύση. Και η γεύση του είναι πιο κοντά στη λάσπη. Αυτό λέω. Ας πάει στους πολύ ειδικούς, γιατί οι πολύ ειδικοί πιο πολλά θα ξέρουν. Ο κύριος Κορτέσης, με ποια δικαιολογία οι ΔΕΚΟ, ΔΕΗ, ΟΤΕ βάζουν πανκ. Τα βάζουν σαν ενίκιο ή σαν έξοδα συντήρησης. Τι είναι το πανκ. Αυτό που ξέρω που κάνει ο ΟΤΕ είναι ότι λέει πάγια. Α, πάγια, πάγια, πάγια. Α, πάγια. Το βλέπω σαν πανκ. Ναι, ο ΟΤΕ βάλει πάγια. Με ποια δικαιολογία οι ΔΕΚΟ βάζουν πάγια. Τα βάζουν σαν ενίκιο ή σαν έξοδα συντήρησης. Ναι. Ναι, βάζει πάγια τόσο και εν συνέχεια λέει τόσο χιλιοβατόρες προς τόσο. Τότε τα πάγια τι νόημα έχουν. Αλλά κάνει και κάτι άλλο, όσο και εξωφρενικό μου το έφερε κάποιος, όπου λέει ΦΠΑ 18% και άμα κάνεις την πράξη είναι περισσότερο, δεν είναι 18%, είναι επιπλέον. Δηλαδή σε ένα ΦΠΑ που έπρεπε να είναι 5.500 ήταν 6.700. Ένα χιλιάρικο επιπλέον και κάτι.
εξωφρενικό. Δηλαδή, έλεγα, δεν είναι δυνατόν. Έκανα με το μηχανάκι τις πράξεις και με το μολύβι και πράγματι έτσι ήταν. Είχε τη σούμα, έλεγε τόσο, και μετά έλεγε 18% ΦΠΑ, τόσο, σούμα τόσο. Το 18% ήταν ένα χιλιάρικο παραπάνω από ότι είναι το 18% του λογαριασμού. Μάλιστα. Μπορεί να είναι και από λάθος του... του εγκεφάλου πλέον. Εδώ πρέπει να είναι λάθος ο εγκέφαλος. Στο πρόγραμμα του εγκεφάλου. Ναι, αλλά προσέξτε. Εάν από κάθε λογαριασμό της τάξης των 30.000 η ΔΕΗ εισπράττει παρατύπως, παρανόμως ή αν θέλετε εκλάθος ένα χιλιάρικο παραπάνω, εδώ μιλάμε για δισεκατομμύρια που κλέβει τον πολίτη. Το οποίο είναι απαράδεκτο. Ο κύριος Λοΐζος, με δεδομένη την κατάσταση της Ελλάδος όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, υπάρχει τρόπος να το παρακάμψουμε το πρόβλημα? Πώς να το παρακάμψουμε, αφού δεν το επιτρέπει, κύριε Λοΐζο, το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι ξεκάθαρο, είναι το άρθρο 16, παράγραφος 1 που λέει: η επιστήμη, η έρευνα, η τέχνη και η διδασκαλία είναι ελεύθερη. Αλλά ταυτοχρόνως είναι και προϋπόθεση του κράτους. Και ενώ είναι ελεύθερη, λέει στο 1, στο 5 παρακάτω λέει ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διέπονται από τις διατάξεις του δημοσίου δικαίου. Το περιορίζει στο δημόσιο, ενώ στο 1 λέει ελεύθερο, μετά λέει δημοσίου. Και στο 8, για να υπάρχει καμία παρεξήγηση, λέει η ίδρυση ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων υπό ιδιωτών απαγορεύεται. Είναι μία σειρά. Ως εκ τούτου, αν δεν αλλάξει το Σύνταγμα, δεν γίνεται τίποτα. Ο κύριος Βλάχος λέει: γιατί δεν υπάρχουν παπάδες στα χωριά, δεν τους δίδονται, λέει, τα ανάλογα εφόδια. Επίσης, ούτε γιατροί υπάρχουν. Αυτές οι ερωτήσεις είναι εκτός θέματος. Παπάδες, έχω κάτι να πω. Ότι το Σύνταγμα δέχεται, κύριε Χούντα, και τους παλιοημερολογητές. Και οι μεν παπάδες του νέου ημερολογίου είναι δημόσιοι υπάλληλοι και παίρνουν μισθό από τον κρατικό κουρβανά, αλλά οι παπάδες, οι ιερωμένοι του παλιού ημερολογίου δεν παίρνουν. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το θεωρώ, όταν το πρώτο ενετόπισα, το συνειδητοποίησα, λέω δεν είναι εδώ, κάτι πρέπει να συμβαίνει εδώ. Αλλά το Σύνταγμα ξεκάθαρα λέει ότι όσον αφορά μια ιδιομορφία του τα λοιπά, είναι αποδεκτή, είναι δεκτή η παλιοημερολογία από το Σύνταγμα της χώρας. Τότε με ποιο δικαίωμα οι του νέου ημερολογίου πληρώνονται μισθό σαν δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ του παλιού ημερολογίου δεν παίρνουν? Αυτό για μένα είναι έσχος αυτής της χώρας. Τέτοια διαφοροποίηση, αδικία, αντισυνταγματική, τόσο κατάφορη, είναι αδιανόητη. Ο κύριος Λιμπέριος λέει να πείτε πού θα βρούμε το φίλο του ριζοσπάστη του 35 που αναφέρεται για την ΙΤΑ και τη μικρασιατική καταστροφή. Μα το είχα την άλλη φορά εδώ πέρα. Μπορώ κάποια τηλεφωνήσεις να το δώσουμε. Καλώς. Όσον αφορά την καταστροφή του, πως το λέει ξεκάθαρα, ότι εμείς χαρήκαμε δια την όχι μόνο χαρήκαμε, αλλά και επιδιώξαμε δια την αστικοτσιφλικά δική ΙΤΑ του 22. Σιόλας, πρώτον, όλα τα μη αλκοολούχα ποτά ελέγχονται από δύο πολυεθνικές εταιρείες, την Coca-Cola και την Pepsi. Παίρνουν χυμούς από τη Βραζιλία και τα δικά μας πορτοκάλια θάβονται και ελέγχουν τα φιολωμένα νερά. Καλά, παλιά δουλειά. Δεύτερον, στη Ζήτα υπάρχει μια ποικιλία κλίματος που λέγεται ντομπίνα και παράγει αφρόδες κρασί και αυτό σαμποτάρεται. Βεβαίως. Τι είναι αυτό? Μια είδος σαμπάνια δηλαδή. Σαμπάνια. Κρασί. Ναι. Σταφή. Η σαμπάνια αυτό είναι. Κάνει δηλαδή, κάνει μια ζύμωση μέσα πλέον στο μπουκάλι, συνεχίζει η ζύμωση αναερόβιος και δημιουργεί το διοξίδιο του άνθρακος, το οποίο κάνει το σαμπάνιο. Και έχουμε εμείς ένα τέτοιο. Έχουμε ένα τέτοιο ακριβώς. Εμένα μου είπε ο ίδιος ο Περιέ, μου είπε, ένας ψηλέρος εκεί πάνω, λεπτός, στη Ρεπουμπλή Καμπονέζ, στην Καμπό. Μου λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, όταν εσείς οι Έλληνες έχετε Ρόδο και Αχάια Κλάους, γιατί δεν ασχολείστε να κάνετε που μπορείτε ωραιότατες ελληνικές σαμπάνιες και αγοράζετε τις γαλλικές? Μου είπε ο ίδιος ο παραγωγός της γαλλικής σαμπάνιας. Προσωπικός, ο ιδιοκτήτης, στη Ρεπιμπλίκ Γκαμπονέζ. Εμένα. Μάλιστα. Παπά Ισιδόρου, να πει κύριο Σοφιανόπουλος για την εγκαταλελειμμένη αλληλεία της Ελλάδος και την εισαγωγή ψαριών. Εγώ θα έλεγα, θα πρότεινα στον κύριο Χούντα να κάνουμε μια εκπομπή ειδική για το θέμα της αλληλείας
και γενικά το θέμα αυτό, το οποίο είναι ένα τεράστιο αντικείμενο. Αλλιεύουμε περίπου 70.000 τόνους αλλιεύματα και εισάγουμε και 50.000 τόνους, συν πλήν. Η Ελλάδα και εκεί, αγαπητέ και αγαπητοί αγροατέ, είναι πάλι προνομιούχος. Διότι το πώς θέλουν τα ψάρια μέσα στη θάλασσα να βρίσκονται και να φωλιάζουν και να γεννούν και να βόσκουν, η Ελλάδα είναι ο ιδανικός τόπος. Άμα διαβάσετε τον Γουστό, αλλά πρωτίστως και τον μεγάλο Γερμανό, ο οποίος έκανε τις πολλές καταδύσεις, ο καθηγητής, αν θέλετε, του Γουστό, ήταν ένας Γερμανός ονόματι Hans Haas, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο «Wirkommen aus den Meer», «Προερχόμεθα από την θάλασσα». Και εκεί αυτός βούτυξε, έκανε πάρα πολλές καταδύσεις, ερχόταν στην κατοχή στην Ελλάδα. Εκεί αναφέρει πάρα πολλά, πρωτίστως, και ότι αναλύει το πώς η Ελλάδα αποδεικνύεται πρωτίστως ο νησιώτικος χώρος της Ελλάδας, ότι είναι το ιδανικό πράγμα για την παραγωγή ψαριών. Να πούμε ότι θα την κάνουμε την εκπομπή αυτή. Να την κάνουμε, την κάνουμε. Ωραίες ερωτήσεις έχει εδώ. Λοιπόν, Παπαΐση, αυτή η ποικιλία που είναι στη Ζήτσα, ναι, που λέγεται ντομπίνα, δεν το ξέρω αυτό, το άκουσα πρώτη φορά, να το ψάξουμε, αυτό είναι ωραίο θέμα. Υπάρχει. Παπαϊσιδόρου, να πει ο κύριος Σοφιανόπουλος για την εγκαταλελειμμένη αλεία της Αδεστόπανθου. Δερματάς, ο κύριος Σιμίτης μιλάει για νέους δρόμους, άρα καινούργια περπατησιά. Αλλά παλιό το άλογο γίνεται να κάνει καινούργια περπατησιά. Όχι. Ας δεχθεί ο κύριος Σιμίτης προτάσεις από τον κύριο Σοφιανόπουλο για τη γεωργία και τη βιομηχανία. Ο κύριος Πέπας. Και σήμερα. Τι είναι αυτό? Να δεχθεί τις προτάσεις σας, λέει ο κύριος Σιμίτης, αυτές που λέτε. Πέπας. Και σήμερα απαγορεύονται οι αποστακτήρες στο νομό Αττικής. Λέει. Απαγορεύονται, δηλαδή μας πληροφορεί. Ο κύριος Χίνεμπουργκ. Μάλιστα. Το γνωρίζετε? Το γνωρίζω, ναι. Τι είναι, Γερμανός είναι? Όχι, είναι ελληνικότατος. Είναι ελληνικότατος Έλλην, αλλά είναι, ας πούμε, Εβερτ, της βαβαρικής γερμανικής καταγωγής. Α, και διατηρεί το όνομά του. Και διατηρεί το όνομά του, κύριος Χίνεμπουργκ. Το γνωρίζετε εσείς? Τον γνωρίζω. Και ομιλεί την ελληνική καλύτερα από εσάς και από μένα. Είναι πιο Έλλην, πώς το λένε. Γιατί επιμένει ο κύριος Σοφιανόπουλος να συζητάει για πράγματα που δεν γίνονται σε όλους τους τομείς, ενώ έχει ενημερωθεί ότι η Ελλάδα ανήκει στην κατηγορία της παροχής υπηρεσιών, όπως έχει καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μάλιστα. Και απαντώ στον Χίνεμπουργκ ότι εγώ δεν το δέχομαι αυτό και κάνω αυτή την ειρηνική πολιτική επανάσταση να ανατρέψω αυτή την απόφαση που αυτοί οι εις βάρος μας και ερήμην μας πήρανε όταν τα συμφωνήσανε με τον κύριο Καραμαλή, και εάν δεν με σκοτώσουν, εγώ υπόσχομαι ότι δεν θα σταματήσω να ανατρέψω αυτή την κατάσταση, ότι εμείς θα είμαστε τα γκαρσόνια της κοινής αγοράς. Όχι, δεν θα είμαστε γκαρσόνια της κοινής αγοράς. Οι απαντήσεις για οποιοδήποτε θέμα, συνεχίζει ο κύριος Χίνεμπουργκ, μπορεί να τις βρει κανείς εάν ανακαλύψει ποιοι διευθύνουν τη λευκή στοά της Αγγλίας και τους Ευρωπαίους τραπεζίτες, ανώνυμους, οι οποίοι εκδίδουν το δολάριο. Μάλιστα. Τι είναι αυτό, κύριε Μπουρκ, τι μπλέξιμο είναι αυτό? Προσέξτε, ο κύριος είναι πολύ ενημερωμένος και τα έχουμε κουβεντιάσει. Τι δουλειά κάνει? Είναι στον τομέα της διαφημίσεως και τα λοιπά, καμία σχέση. Μάλιστα. Αλλά έχει εκ της παλαιάς του, εν πάση τόση, συναλλαγής και τα λοιπά, όταν υπηρετούσε και χιλιάδιο. Λοιπόν, εγώ, κύριε Χίνεμπουργκ, θα σας απαντήσω τώρα διαμέσου του όλου του κοινού που με ακούει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η λευκή στοά της Αγγλίας. Να πέσει στο διάλο και να μην γυρίσει. Η Ελλάδα είναι Ελλάδα. Και εμείς δεν μπορούμε να είμαστε υποχείρια της λευκής ή της οποιασδήποτε στοάς της Αγγλίας ή της Γερμανίας ή της Αμερικής και ούτω καθεξής. Είμαστε οι κατεξοχήν στην ιστορία της ανθρωπότητας ελεύθεροι άνθρωποι και αυτό το έχουμε αποδείξει. Και δια μίαν ακόμη φορά, θέλω να πιστεύω ότι θα αποδείξουμε ότι δεν πρόκειται να υπακούσουμε στις συντολάς που μας στέλνουν να κουβαλάμε δίσκους και να είμαστε yes men ούτε της Ευρώπης ούτε της Αμερικής. Και πιστεύω ότι συντόμως θα το ανατρέψουμε αυτό. Εδώ οι τηλεθεατές είναι ενημερωμένοι όλοι. Λοιπόν, να κατονομάσετε, λέει, τη χώρα από την οποία κάνουμε εισαγωγή αλατιού. Κάναμε μέσω από το Ισραήλ, μέσω Ελβετίας.
όταν το μονοπόλιο είχε 2,70 το κιλό το αλάτι, αλλά το κόστος ήταν 3,5, εμείς το κάναμε εισαγωγή με 7 δραχμές σε συνάλλαγμα. Και κλείναμε τις αλικές επειδή δεν βγαίνανε. Και είπα στο Υπουργείο, ρε παιδιά, λέω, βάλτε 2 φράγκα ακόμα επάνω, να βγαίνουν οι αλικές. Τράχισες αλικές εδώ κάτω στην Ανάβησο και τα λοιπά, τις κλείσαμε όλες. Αλάτι η Ελλάδα έπρεπε να εξάγει. Ο κύριος Τσιριμόκος μεταδόθηκε από ειδήσεις πρόσφατα ότι οι Ισπανοί τετραπλασίασαν την παραγωγή βάμβακος. Ο κύριος Οφιανόπουλος είπε ότι για την Ελλάδα επιβάλλουν μείωση παραγωγής. Ο κύριος Στράτος μας είπε ότι δεν υπάρχει βιομηχανική πολιτική για την Ελλάδα από μέρους της ΕΟΚ. Υπάρχει μόνο πρόγραμμα έργων υποδομής. Τι συμπέρασμα βγαίνει από όλα αυτά? Ότι η πολιτική της Ελλάδος είναι όργανα ξένων και δεν είναι όργανα του ελληνικού λαού και των συμφερόντων της Ελλάδος. Εάν θέλετε, αγαπητοί, να αντιδράσετε, ελάτε μαζί μας. Αλλά δεν το βλέπω αυτό. Λυπούμαι που το λέω. Η ανταπόκριση είναι μηδαμινή. Ο κύριος Νίκος, εάν ξέρει ο κύριος Οφιανόπουλος ότι το τσίπουρο από την Κρήτη απαγορεύεται να εξαχθεί. Δεύτερον, ο πόλεμος του 97 έγινε για να βάλουν στο σβέρκο της Ελλάδος τα μονοπόλια. Μάλιστα. Ο κύριος Κορακάκης, το μονοπόλιο του κράτους στα παιγνιόχαρτα και στα χημικά πυρία. Ναι, τα σπίπτα. Αναφέρεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως του 1884. 84. 1884. Αν δεν είχαμε μονοπόλιο το 84, 1897 είναι ο πόλεμος. Προσέξτε, το μονοπόλιο του κράτους στα παιγνιόχαρτα. Α, το μονοπόλιο του κράτους, ναι. Και στα χημικά πυρία. Πυρία. Τα σπίρτα. Φαίνεται τι είχαμε από το 84, για να το λέει ο τηλεθεατής θα το γνωρίζει αυτό. Εφημερίδα της κυβερνήσεως το 84. Το 84 ποια είχαμε τώρα, Βασιλεία, Όθωνα. Όχι, Γεώργιος ο πρώτος. Γεώργιος ο πρώτος, ναι. Γεώργιος ο πρώτος. Μάλιστα. Ευτυχώς κύριε Χούντα που μας επιβεβαιώνουν οι τηλεθεατές, γιατί πολλοί θα λένε, πολλοί παραμύθι πουλάνε αυτοί εκεί. Ο κύριος Βαφιάδης λέει να πείτε εάν γνωρίζετε την περίπτωση παραγωγής ενέργειας εκ της μεθόδου της συντήξεως του πλάσματος της ύλης. Το ανάλογο δηλαδή. Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Υποτίθεται ότι πειραματικώς επετεύχθη αυτό. Αλλά αγαπητέ, δεν το ξέρω. Εγώ προσωπικώς δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Γνωρίζω ότι έχει επιτευχθεί πειραματικώς, ότι δεν έχει τα προβλήματα της ατομικής ενεργείας, πλάς κινδύνων, ας πούμε, που καταστρέφει το σύνολο της ζωής. Αλλά τώρα πόσο έχουν προχωρήσει και αν αυτό ποτέ θα γίνει πρακτική εφαρμογή, αυτό δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω. Δεν το ξέρω. Ανώνυμος τηλεθεατής λέει, αν έχετε υπόψη σας τα δημοσιεύματα του Μεταξά στην Καθημερινή για το Βενιζέλο, πόσο το κατηγόρησε σχετικά με την οργάνωση του από την Αντάντ? Βεβαίως. Είναι οι περιβόητοι διαξηφισμοί μεταξύ Βενιζέλου και Μεταξά, οι οποίοι είχαν αναδημοσιευθεί μάλιστα και από τον ελεύθερο κόσμο, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 70 νομίζω. Κωνσταντόπουλος, μπράβο. Και η βασική διαμάχη μεταξύ Βενιζέλου και Μεταξά την εποχή εκείνη είναι η ανθράκευση των δύο γερμανικών καταδρομικών του Γκέμπεν και του Πρέσλαου, όπου έμειναν εδώ απ' έξω από κάρβουνο και οι αγγλικοί στόλοι τα κυνηγούσαν, δεν τα βρίσκανε. Αλλά αν θέλετε κύριε Χούντα, εκπομπή αυτό, διότι αυτό δεν απαντάτε έτσι. Αυτό είναι ωραίο θέμα. Να πείτε, λέει ο κύριος Δημάκος, εάν αντιμετωπίζεται διεθνής σιωνισμός από τη σημερινή δομή του ελληνικού κράτους ή πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό επιτέλους. Σαφώς γίνεται. Θυμόσαστε την άλλη φορά που κάναμε και μία ανάλυση ότι άλλο Εβραίοι το θρήσκευμα, άνθρωποι και άλλο σιωνισμός, ότι στο σιωνισμό σήμερα έχουν επισέλθει πλήστοι όσοι αμφιβάλλω αν η πλειοψηφία των σιωνιστών σήμερα είναι Εβραίοι, φοβούμαι ότι δεν είναι Εβραίοι. Ως εκ τούτου βεβαίως αντιμετωπίζεται, εφόσον ξεκαθαρίσει το θέμα και εφόσον τεθεί το θέμα ανοιχτά στην κρίση του ελληνικού λαού, ποιο είναι και ποια είναι η πρόταση την οποία ο καθένας θα έχει κατά νου να προτείνει προς επίλυση αυτού του νεφελώδους θέματος το οποίο υποβόσχει και το οποίο μας οδηγεί πολλές φορές εις ατραπούς οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή, αν θέλετε η ξεκάθαρη προβοκάτσια να ασχολούμεθα με κάτι το οποίο ουσιαστικά δεν είναι αυτό το οποίο μας καίει.
Αλλά βέβαια αυτό είναι και αυτό πάλι θέμα του κ. Χούντα, να το κάνουμε ειδική εκπομπή που είναι ένα πολύ τεράστιο θέμα. Όχι το θρησκευτικό, το θρησκευτικό δεν το θίγω, διότι δεν μπορούμε να μπούμε εκεί. Ο κ. Σιλιάδης, αυτό που λέει ο κ. Σοφιανόπουλος ότι το κρασί βγαίνει και από τα φρούτα είναι αληθές. Στην Αμερική είναι από τα πιο αγαπημένα ποτά των Ελλήνων. Ανώνυμος. Πρώτον, συγχαρητήρια στον κύριο Σοφιανόπουλο, αλλά θα πρέπει το πάθος του αυτό να το μεταδώσει και από τον μπαλκόνι. Δεύτερον, οι αγρότες, αυτό δεν το ακούω. Μια στιγμή. Τι προτείνει, αγαπητέ. Δεν ξέρω. Αγαπητέ, να με πάρετε ένα τηλέφωνο. Προσπαθούμε προς την κατεύθυνση. Δεύτερον, οι αγρότες χρειάζονται εναλλακτικές λύσεις για να διαθέσουν τα φρούτα τα οποία ρίχνουν στη χωματερή. Θα πρέπει ο κύριος Σοφιανόπουλος να τους μεταδώσει σωστές ιδέες που έχει. Ο κύριος Καβαλιέρος. Από την Τουρκία έρχονται εκατομμύρια τεμάχια ποτήρια. Ένα εργοστάσιο της, το Πασά Μπακτσέ, έχει 2.500 εργαζομένους. Μάλιστα. Δεύτερον, φελόδεντρα. Διότι η αλουργία θέλει πολύ χειρονακτική εργασία. Τα φυσάς όλα αυτά. Πας δηλαδή στο φούρνο εκεί που είναι το γυαλί λιωμένο, ο φούρνος του γυαλιού δεν σβήνει ποτέ, κύριε Χούντα. Είναι σαν τις ψυκαμίνους. Άμα λιώσει, τελείωσε. Πάγος του γυαλί είναι κακός αγωγός θερμότητος, έτσι δεν περνάει η θερμοκρασία. Έτσι και παγώσει ο φούρνος του γυαλιού, πρέπει να τον σπάσεις, να τον κρεμίσεις, να τα βγάλεις από μέσα κομμάτια, να τον ξαναφτιάξεις το φούρνο και να ξαναξεκινήσεις. Ο φούρνος του γυαλιού δεν σβήνει ποτέ. Και πάνε εκεί πέρα με κάτι μακρινές, σαν πίπες, κάτι μακρινά πράγματα γύρω στα 2 μέτρα, όπου παίρνει ένα κομμάτι γυαλί και πάνε σε ένα ξύλο που είναι με νερό και φυσάνε. Και το γυρνάνε αυτό το πράγμα και σχηματίζουν τα μπουκάλια. Είναι ολόκληρη τέχνη, τεράστια τεχνική. Όταν πάτε στην Ιταλία που έχουν τα ονομαστά γυαλάδικα και έξω στην Τσεκοσλοβακία κτλ. Όλα αυτά είναι με το χέρι. Όλα με το χέρι. Άστε. Και φύσιμο. Δεύτερον, φελόδεντρα έχει και η Κορσική και η Σαρδινία. Μάλιστα. Άρης, το κρασί ήδη βρίσκεται σε εβραϊκά χέρια στην Ελλάδα. Το 1990 είχαμε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής κομπόστας ροδάκινου. Ο κύριος Σαλαμίδης. Και τα φλούδια. Ένα. Τα φλούδια από αυτά τα ροδάκινα τι γίνονται. Τα πετάμε. Δεκάδες χιλιάδες τόνοι. Ευτυχώς τα κουκούτσια. Ξέρετε τι γίνεται με τα κουκούτσια. Βρήκε ο Έλληνας πάλι τη λύση. Ξέρετε τι χρησιμοποιεί τα κουκούτσια. Εγώ να. Το εσωτερικό από τα κουκούτσια, τα ροδάκινα, πάει και γίνονται τα κουφέτα. Τα κουφέτα μέσα, τα περισσότερα κουφέτα δεν έχουν αμύγδαλο, έχουν το εσωτερικό από το ροδάκινο. Και αφού σπάσουν, γι' αυτό σου λέει, δεν πιανόμαστε έλλη, και αφού σπάσουν το κουκούτσι και πάρουν το εσωτερικό και κάνουν τα κουφέτα, εν συνεχεία το υπόλοιπο τι λέτε τι γίνεται. Πάει στα τουβλάδικα τα οποία το καίνε και φτιάνουν τα τούβλα. Για φλόγα, ναι. Επειδή παράγει μεγάλη φλόγα, ναι. Ο κύριος Αβλαμίδης, έξω από την Ίσυρο υπάρχει ένα νησάκι που εξάγει άμμο ειδική για οθόνες τηλεοράσεως και λέγεται γυαλί το νησάκι. Αλλά προσέξτε, εξάγει την άμμο, εξάγουμε την πρώτη ύλη. Όταν εξάγει πρώτη ύλη, σε κάθρο. Για οθόνες τηλεοράσεως. Είναι ειδική άμμο αυτή. Ευχαριστώ που σας παρακαλώ. Κάντε μα τηλέφωνο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, να μου δώσετε και άλλα στοιχεία αν έχετε. Πέστε 2280 2280 820 και 20 111 62. Δεν προλαβαίνω να το γράψει. Ξανά. 2280 820 και 20 111 62. Αλλά αν πάρετε και το σταθμό που παίρνετε θα σας το δώσω. Η γεωθερμία στη Μήλο σταμάτησε γιατί είπαν ότι μόλυνε το περιβάλλον με θείο. Ο κύριος Σαβλαμίδης λέει. Η γεωθερμία μόλυνε το περιβάλλον με θείο. Έτσι δηλαδή, λέει. Έγινε και υδρόθειο ταυτοχρόνως. Δόξα τω Θεώ, αν έγινε και υδρόθειο, να πάρουμε και θείο τότε. Να πάρουμε το υδρόθειο. Μα με συγχωρείτε, αγαπητέ, σοβαρολογούμε τώρα. Δηλαδή η ΔΕΗ σταμάτησε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τη γεωθερμία επειδή ταυτοχρόνως έγινε και υδρόθειο. Και γιατί δεν μαζέψαν το υδρόθειο να το κάνουν θιάφι, που ξέρετε πολύ καλά, η θείο, να κάνουν μια ολόκληρη βιομηχανία εκεί πέρα. Για όνομα του Θεού, Ραθιά, είναι εξωφρενικά πράγματα. Ο κύριος Γιάννης, πώς μπορούμε τα συμβατικά αυτοκίνητα να τα κάνουμε να καίνε αμόλυβδη. Τα συμβατικά αυτοκίνητα να τα κάνουμε αμόλυβδη. Είπαμε ότι υπάρχει εκείνο το εξάρτημα το οποίο φτιάξαν οι Εγγλίοι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το δώσαν στους Ρώσους που δεν είχαν καλές βενζίνες, υποτίθεται με υψηλά οκτάνια. Ναι, έχει δίκιο. Είπαμε ότι θα το έφερνα αυτό να το λέγαμε, αλλά το ξέχασα. Την άλλη φορά. Ο κύριος Αρσένης λέει ότι φελόδεντρο υπάρχει και στην Ικαρία. Α, υπάρχει και στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ. Να.
Άλλη μια επιβεβαίωση. Ο κύριος Νικολαίδης επιμένει να μάθει ποιοι χάλασαν τη σπηλιά του Νταβέλη στην Πεντέλη. Αγαπητέ, δεν ξέρω τι. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ο κύριος Βλάχος ζητάει να έχετε περισσότερες εκπομπές. Και ο κύριος Μακρύς να ασχοληθείτε, λέει, και με το Μάρμαρο. Με το Μάρμαρο. Εσείς και αυτά είναι. Κυρίες και κύριοι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Εντάξει, το καταχωρήσαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα με τον κύριο Σωτήρη Σοφιανόπουλο, από την οποία βγήκαν ορισμένα και συγκεκριμένα συμπεράσματα. Βέβαια, το να λέμε εμείς ατέλειωτα εδώ ό,τι λέμε, δεν έχει και τόση αξία και σημασία όσοι έχει να μπορούν αυτά τα θέματα να κουβεντιάζονται και να προβάλλονται από τους μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς ή, εν πάση περιπτώσει, να μας δώσουν τη δυνατότητα να γίνουμε εμείς ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός. Αν αυτό δεν είναι το οικονομικό αντίκρισμα, αλλά το συμφέρον των συμπατριωτών. Παρόλο που δεν μου έχει δώσει την άδεια ο κ. Κούντας και θα θυμώσει τώρα, εγώ θα το πω. Κάντε ενέργειες, βρέστε όλους τους γνωστούς και φίλους που κάνουν διαφημίσεις και φέρτε διαφημίσεις. Κοιτάξτε, δεν σας το επιτρέπω αυτό. Το ξέρω. Συζήτηση τη διευθύνω εγώ. Δεν τη διευθύνετε εσείς. Ναι. Συγγνώμη, δεν θέλω να το ξαναπείτε αυτό. Σας το είπα κι άλλη φορά. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Δεν μπορώ να το ανακαλέσω. Σας το συγγνώμη. Όχι. Δεν το συζητάμε καν. Εμείς έχουμε ένα άλλο είδος αξιοπρέπεια, στη δική μας αξιοπρέπεια και βαδίζουμε με βάση αυτή. Τώρα, το αν τυχόν ο σταθμός αυτός κλείσει τελικώς γιατί δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα είναι ένα άλλο ζήτημα. Ούτε μας ενδιαφέρει. Εύχομαι να μην γίνει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Αυτή λοιπόν η θεματολογία, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να απλώνεται και σε άλλα κανάλια μεγαλύτερα από εμάς ή εμείς να είχαμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ακουγόμαστε και παρά έξω. Γιατί στην ουσία, γιατί η ουσία του πράγματος είναι ακριβώς αυτή, να μπορούμε να μάθουμε και όλοι μαζί να βοηθάμε. Οι θέσεις του κυρίου Σοφιανόπουλου περί προδοσίας και άλλων τινών, τα οποία κατά καιρούς λέει, εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνος, γιατί πιστεύουμε ότι δεν είναι πάντοτε οι συμπατριώτες μας προδότες, και το λέω πάντοτε γιατί θα υπάρχουν βεβαίως και οι εξαιρέσεις στον κανόνα, αλλά κυρίως γιατί πιστεύουμε ότι από τις ιδιότητες του Έλληνα που σημαίνει αδιαφορία και τεμπελιά, είναι από τα χαρακτηριστικά που συνιστούν αυτή την εικόνα, τη γενικότερη του κράτους. Και από την, αν θέλετε, μεγαλύτερη κρατική παρουσία στο χώρο. Αυτό που λέμε και ζητάμε λιγότερο κράτος, δηλαδή λιγότερους δημοσίους υπαλλήλους, είναι κάτι που δεν βρίσκει αντίκρισμα, αντίθετα βρίσκει αντίθεση μεγάλη από τους συμπατριώτες μας, οι οποίοι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια, όπως λέμε, θα χάσουν δηλαδή το μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, βρέχει, χιονίζει, το μεροκάματο είναι εξασφαλισμένο. Και δεν μπορούν να δουν ότι παράλληλα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα είναι και περισσότερες και η αμοιβή θα είναι καλύτερη. Αυτό βέβαια ίσως πρέπει να περάσουν άλλα 150 χρόνια από τότε που απελευθερωθήκαμε από τους Τούρκους για να γίνει σαφές και κατανοητό. Δεν είναι εύκολο να πείσει σε ένα λαό ολόκληρο ότι τα πράγματα θα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και βεβαίως θα υπάρξουν προβλήματα και βεβαίως θα υπάρξουν θυσίες και θυσιαζόμενοι, αλλά η πορεία αυτή θα έπρεπε να είναι. Αυτό βέβαια για να γίνει αποδεκτό ίσως πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, όπως είπαμε ακόμα. Από τη σημερινή συζήτηση τα θετικά τα οποία έμειναν είναι ότι η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία μπορεί να παράγει κρασί σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να παράγει κρασί εκτός από το σταφύλι και από τα φρούτα, το οποίο είναι και της μόδας μάλιστα τώρα, και σε μεγάλες επίσης ποσότητες και σε μεγάλες, όπως είπαμε, ποικιλίες. Και εκείνο το οποίο τόνισε ότι του είπε ο κύριος Περγέ, αυτός ο ιδιοκτήτης της μεγάλης βιομηχανίας παραγωγής σαμπάνια στη Γαλλία, αλλά και του γνωστού νερού εδώ που πίνουμε για να χωνέψουμε, γιατί δεν προτιμούμε τη Σάριζα ή τα άλλα τέλος πάντων ανθρακούχα νερά, προτιμούμε το Περιέ. Αυτός ο ψηλός κύριος, όπως τον χαρακτήρισε και τον οποίο γνώρισε κάπου στη Γαλλία, από ό,τι μας είπε πριν, του είπε. Στην Ρεπουμπλίκα Μπονέ, στην Αφρική. Α, στην Αφρική. Στην Καμπό. Στην Καμπό, ναι, μας είπε ότι. Είναι απάνω στον Ισημερινό. Γιατί στην Ελλάδα, ενώ έχετε τόσες εκλεκτές ποικιλίες, δεν παράγεται σαμπάνια, δεν παράγεται διάφορα προϊόντα, ποτά δηλαδή, αφού έχετε τόσες πολλές ποικιλίες φρούτων και κρασιών και, πώς το λένε, και σταφυλιού. Είπε επίσης ότι ο κύριος Σοφιανόπουλος ότι έχουμε, όχι μάλλον του είπαν, δεν θυμάμαι ποιος είπατε, σας το είπε, που δεν παράγουμε εκτός από τη σαμπάνια που σας είπε ο κύριος Περγέ, ναι, τον οποίο είπατε προσωπικά, σας το είπε αυτό. Ναι, ναι. Ο μεγάλος αυτός Γάλλος
παραγωγός σαμπάνιας βιομήχανος. Πρέπει να πίνουμε τη Ροδίτη και σαμπάνια και την Αχάγη και γιατί πίνουμε τη Γαλλική. Ναι. Και κάτι άλλο ακόμα. Είπατε ότι εκτός από αυτό έχουμε και άλλα προϊόντα με τα οποία μπορούμε να παράγουμε. Φρούτα που μπορούμε να παράγουμε άλλων ειδών κρασιά, όχι μόνο από τα φύλλα. Και ένας τηλεθεατής, δεν το ήξερα, είπε ότι αυτό γίνεται ήδη στην Αμερική. Ένα επίσης άλλο ζήτημα το οποίο θίγει σήμερα και το είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι στην πατρίδα μας ευδοκιμεί το φελόδεντρο. Το Υπουργείο Γεωργίας, όταν είχε αναποτανθεί, δεν ξέρω πότε, ο κ. Σοφιανόπουλος είπε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα και ότι οι συνθήκες κλιματολογικές δεν επιτρέπουν τη φύτευση και την ανάπτυξή του στον ελληνικό χώρο. Ο κύριος Σοφιανόπουλος κατέθεσε στην εκπομπή ότι στη Ζάκυνθο γνωρίζει ένα τεράστιο φελόδεντρο και άλλοι τηλεθεατές, οι οποίοι τηλεφώνησαν επίσης εδώ, είπαν και για άλλες περιοχές της Ελλάδος ότι υπάρχουν φελόδεντρα. Το ότι λοιπόν δεν καλλιεργείται στην πατρίδα μας το φελόδεντρο είναι μια ντροπή για το Υπουργείο Γεωργίας, όχι το σημερινό, αλλά διαχρονικά το λέμε για όλα τα Υπουργεία Γεωργίας, και αυτό μεταφορικά σε εισαγωγικά, για όλους δηλαδή τους υπεύθυνους του Υπουργείου Γεωργίας όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα βέβαια κρασί δεν εξαντλείται εδώ και το μέγα ερωτηματικό μένει ότι ενώ σήμερα στην Ευρώπη υπάρχει το ινό πνεύμα το καθαρό σε μικρές ποσότητες και σε τεράστιες τιμές, είναι δηλαδή περιζήτητο, πρώτη ύλη, όπως είπε ο κύριος Σοφιανόπουλος, χημικός το επάγγελμα, για τη δημιουργία διαφόρων ποτών και αρωμάτων και κολόνιας κλπ, γιατί είναι στη χημεία η πρώτη ύλη, εντούτοις στην Ελλάδα απαγορεύεται η παραγωγή της πρώτης αυτής ύλης για το ινό πνεύμα. Δηλαδή, των αποσταγμάτων. Τώρα το θεωρώ επιτράπει, αλλά. Απαγορεύεται και τώρα, μας είπαν οι τηλεθεατές. Ωραία, στην Κρήτη. Δηλαδή, το ιδιωτικό αποστακτήριο αυτό απαγορεύεται ακόμα. Σύμφω. Επιτρέπεται υπό συνθήκες λοιπόν, και υπό ελέγχου. Λέει λοιπόν ο κ. Σοφιανόπουλος ότι εάν κάτσουμε και λογαριάσουμε ότι από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη αυτή η χώρα παράγει παντού κρασί και επομένως που αυτό θα πει σταφύλι, που αυτό θα πει τσάμπουρα, δηλαδή μετά την πίεση του σταφυλιού, ό,τι απομένει, που το λέμε τσάμπουρο ή δεν ξέρω πώς αλλιώς το λέμε. Τσάμπουρο. Αυτό ακριβώς το παίρνουν οι συμπατριώτες μας που παράγουν αυτές τις ποσότητες και στα σπίτια τους ο καθένας, φανταστείτε πόσα σπίτια, πόσα χωριά, πόσα. Αλλά σημαίνει και κάτι άλλο, κύριε Κούλη. Αποστακτήρια. Σημαίνει και δεκάδες χιλιάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες τόνους κλιματόβεργες, διότι τα αμπέλια κάθε χρόνο κλαδεύονται για να ξαναπετάξουν, οι οποίες είναι άριστη ζωοτροφή. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι έχουμε το αμπέλι να παράγει το σταφύλι από το οποίο εκτός το ότι τρώμε κάνουμε το κρασί, θα πάρουμε τα κουκούτσια να πάρουμε το λάδι να φτιάξουμε τα πυρηνέλαια από τα κουκούτσια που γίνονται στον κόσμο και ελάχιστα πιστεύουν τίποτα στην Ελλάδα, αλλά πρωτίστως όταν κλαδεύουμε τα αμπέλια, αυτά τα κλαδέματα είναι μια άριστη ζωοτροφή, σαν πρώτη ύλη ζωοτροφής δηλαδή, διότι παλιά όταν, αν πάτε στα χωριά, όσο υπήρχαν κλιματόβεργες, ο γάιδαρος ζούσε με κλιματόβεργες. Και για να ζει ο γάιδαρος 2-3 μήνες με κλιματόβεργες, πάει να πει ότι η κλιματόβεργα έχει θρεπτικά συστατικά. Τώρα, γιατί δεν μπορεί να τη φάει φερπίν το πρόβατο ή το κατσίκι, διότι ο γάιδαρος έχει ένα στόμα, έχει κάτι τεράστιες αγώνες, η δύναμή του να τη λιώσει την κλιματόβεργα και να τη φάει είναι πολύ καλύτερη από ό,τι μπορεί. Εάν τώρα εμείς τη δουλειά που το σαγόνι του γαϊδάρου το κάνουμε εμείς μηχανικά, δηλαδή αλέσουμε εμείς την κλιματόβεργα και τη δώσουμε αλεσμένη, τότε μπορεί να τη φάει και το κατσίκι και το πρόβατο και το μασχαράκι και έτσι δια της διαδικασίας του κρασιού από το αμπέλι θα αποκτήσουμε και τεράστιες ποσότητες μιας πρώτης ύλης ζωοτροφής για τα μη ρικαστικά που έχουμε τόση μεγάλη έλλειψη, δηλαδή περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια είναι το έλλειμμα σε κρέας, γάλα, τυρί της χώρας μας που εξαρτάται άμεσα από τη ζωοτροφή. Καθώς καταλαβαίνετε, κάθε φορά που κανείς δεν τολμάει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να αντιτάξει κάτι σε αυτά τα οποία λέγονται εδώ, σημαίνει για το σταθμό και για τον υποφαινόμενο και για την εκπομπή ότι όλα όσα κατατέθηκαν ήταν απολύτως αληθινά. Και αυτό το λέω διότι τελευταία, όπως θα έχετε παρατηρήσει, πολλοί αξιωματούχοι της πολιτείας σε υψηλότερες βαθμίδες κρατικής μηχανής έρχονται σε αυτή την εκπομπή, παίρνουν μέρος και απαντούν στις ερωτήσεις.
Σημαίνει λοιπόν ότι για να μην υπάρχει διαμαρτυρία, ποτέ τουλάχιστον μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ούτε μία, σημαίνει ότι όσα κατατίθενται στην εκπομπή αυτή είναι απολύτως αληθινά. Από μια πλευρά αυτό είναι ευχάριστο, από την άλλη πλευρά όμως είναι δυσάρεστο, γιατί, και πολύ δυσάρεστο μάλιστα, διότι αποδεικνύεται ότι οι ισχυρισμοί του κ. Σοφιανόπουλου ως ένα βαθμό είναι αληθινοί. Εμείς αυτό, όπως έχουμε δηλώσει, δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Θα πολεμάμε να μην γίνει αυτό αποδεκτό, αλλά να κάνουμε μόνο ό,τι είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας. Την απόλυτη ενημέρωση, την ειλικρινή ενημέρωση. Ευχαριστούμε που είστε και σήμερα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.